Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Το Αγίου Νικολάου σήμερα είναι ο πολιούχος του Βόλου. Γιορτάζουν όλοι οι Βολιώτες. Εγώ βέβαια σαν Αγίου Βολιώτης είμαι διπλά χαρούμενος. Σήμερα γιορτάζει η πόλη μου, αλλά γιορτάζει και ο γιος μου. Κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο. Και όταν μάλιστα το λέω σαν γονέας, τα παιδιά σας έχουν κάνει περήφανος, τότε αυτό που αισθάνεστε, όχι μόνο για αυτά, αλλά γενικότερα για την προσπάθεια όλων των πλευρών, μας κάνει γίγαντες. Στην ψυχή εννοείται. Γιατί άλλο πουθενά δεν μπορούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νίκο, στη Νικολέτα, στη Νίκη, στο Σάβα που γιόρταζε χθες. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Είναι οι εποχές πολύ περίεργες. Δυστυχώς αυτό εδώ είναι ένα αξεσουάρ που έχει μπει στη ζωή μας. Αξεσουάρ. Να μου επιτρέψετε την έκφραση. Η μάσκα είναι κάτι που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή μας. Να το φοράτε, μην το αφήνετε ποτέ, μέχρι να έρθει στη χώρα μας αυτό το ρημάδι, το εμβόλιο. Δόξα τω Θεώ, παρασκευάζονται παντού σε όλο τον κόσμο τώρα, που θα μας, βάζω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, θα μας απαλλάξει από αυτή τη λέλαπα που τόσο μα τόσο έχει ταλαιπωρήσει την ζωή μας, την ψυχή μας και το μυαλό μας γενικότερα. Ένα αξεσουάρ το οποίο σας παρακαλώ να μην το ξεχνάτε ποτέ. Εκεί και είστε ψιλοεξασφαλισμένοι. Σήμερα, Κυριακάτικη Αρένα, πιστή στο ραντεβού της με εσάς, τους μεγάλους πρωταγωνιστές του εδώ της εκπομπής, έχω πει πολλές φορές ότι εσείς, οι εκλεκτοί τηλεθεατές, είστε αυτοί που πρωταγωνιστείτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εσείς της δίνετε τα θέματά της, εσείς της δίνετε ζωντάνια, εσείς της δίνετε τέμπο, εσείς της δίνετε κέφι και μπρίο. Πάλι να μου επιτραπούν αυτές οι εκφράσεις. Αλλά πριν δούμε τι θα δούμε ή τι θα ακούσουμε ή τι θα ακούσετε το δίωρο που ακολουθεί, πρώτα απ' όλα ας δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Ένας τρόπος υπάρχει να γίνεις φαβορή. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Ο νούμερο ένα προορισμός στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και στην ποιότητα της ζωής μας. Οι κορυφαίοι, οι παγκόσμιοι είναι εδώ μαζί σου. Μπαίνεις μέσα και κερδίζεις. Και τώρα επιπλέον δωρεοπιταγή 10 ευρώ για όλους, ανεξαίρετα τους επισκέπτες και πελάτες μας. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε. Διονυσίου και Παπαδοπούλου στη Λάρισα. Πίσω από τα ΧΤΕΛ. Προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Τίμητη αγάπη και διαρκές ενδιαφέρον για το σπίτι και την οικογένεια. Μαζί δημιουργούμε, μαζί κερδίζουμε κρατώντας τα χρήματα στον τόπο μας. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, στην καθημερινότητα και στις καρδιές όλων μας. Διονυσίου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΧΤΕΛ. Το σπίτι μας. Ασφάλεια αλλά και άνεση με λέβητες φυσικού αερίου Baxi. Αποδόσεις στο maximum και πραγματική οικονομία. Για λέβητες φυσικού αερίου Baxi, Κρικέλης. Η ποιότητα και η ποικιλία της διατροφής στο Βόλο έχει πλέον όνομα. Delicatessen Καρπενήσι. Στο κέντρο του Βόλου, στο δεύτερο κατάστημα, Καρτάλη 46 και Δημητριάδος, μπορείτε να βρείτε την παραδοσιακή βαρελίσια φέτα Καρπινησίου και όχι μόνο. Τα βραβευμένα λουκάνικα της οικογένειας Βρέκου, Λόντσα και το γνωστό προσούτο Βρετανίας. Γίδινο κασέρι, γραβιέρα και το εξαιρετικό τσαλαφούτι με αυθεντική παραδοσιακή συνταγή της οικογένειας Κουτρουμάνο. Μέλι και αυθεντικά ζυμαρικά Βρετανίας. Επίσης εξαιρετικά παραδοσιακά λαδικά, φτιαγμένα με μεράκι, αποτυπώνοντας τις παλιές συνταγές. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα άριστης ποιότητας από όλη την Ελλάδα, την Κρήτη, την Άξο, τη Λευκάδα και τη Μακεδονία. Όλα τα προϊόντα μας στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2421
40 60 40. Ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Ελάτε στη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε όλη τη Θεσσαλία. Αυτοκίνητα Τσόγιας στη Λάρισα, στις γραμμές της Οδού Βόλου. Διαλέξτε από μια τεράστια ποικιλία 250 αυτοκινήτων, επιλεγμένα και εγγυημένα, σε απίστευτα χαμηλές τιμές, με μηδέν προκαταβολή και μέχρι 84 δόσεις. Σας κάνουμε δώρο το πρώτο σέρβις. Αυτοκίνητα, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα με έναν χρόνο εγγύηση. Αυτοκίνητα Τσόγιας. Με 3 καταστήματα 250 αυτοκινήτων στις γραμμές της Οδού Βόλου στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-285-088. Εγγύηση στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Διαδρομές, εξαιρετικό μπουκέτο γεύσεων, διαφορετικότητα στην προσέγγιση των πελατών μας, αξιοζήλευτη ποικιλία προϊόντων και άλλα πολλά αποτελούν τη σημερινή μας ταυτότητα. Κάβα Κουτσουδάκης. Ο στόλος των αυτοκινήτων μας εξυπηρετεί ακόμα και τον πιο μακρινό πελάτη μας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς οδού Βόλου Λάρισας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2421081555. Η Κασίδης ΑΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος της χώρας μας. Η ανάπτυξή της είναι συνδυασμός της υψηλής ποιότητας, της εξαιρετικής γεύσης και της σωστής τιμής. Έχει έδρα ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ευβαδών 5.000 τετραγωνικών μέτρων στον Τύρναβο. Εκεί δημιουργούμε, επεξεργαζόμαστε, φιλοσοφούμε. Κασίδης ΑΕ, πάντα στην κορυφή και στην προτίμησή σας. Βαλή στην Αγρία Βόλου. Κοντά σας 12 μήνες το χρόνο. Απολαύστε τον καφέ σας ή το ποτό σας στο Pool Bar. Παρακολουθήστε τον αγώνα της ομάδας σας. Δοκιμάστε φρέσκα σνακ και γλυκά, αλλά και οργανώστε τις εκδηλώσεις σας. Βαλή Spa. Χαλαρώστε στην εσωτερική θερμενόμενη πισίνα και στην υπέροχη ξύλινη σάουνα. Αφαιθείτε σε θεραπείες μασάζ, μανικιούρ και πεντικιούρ, υπηρεσίες προσώπου και σώματος, μαυρίστε ιδανικά με solarium. Ζητήστε τις ειδικές προσφορές για νηφικά πακέτα και bachelorette spa party. Η
διαμονή στα καλόγου στα δωμάτια του Βαλής, με θέα το πύλιο και τη θάλασσα, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό διακοπών. Ξενοδοχείο Βαλής στην Αγριά Βόλου. Γιατί η ζωή αξίζει το καλύτερο. Καφέ Life. Στην Αθηνών 50 θα βρείτε είδη περιπτέρου, τσιγάρα και όλο τον έντυπο τύπο. Είμαστε ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Με ποικίλες γεύσεις καφέ, εξαιρετικά snacks και πάσης φύσεως παραδοσιακές νοστιμιές. Στο Καφέ Life οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν 10% έκπτωση. Καφέ Life Αθηνών 50. Σας περιμένουμε. Καφέ Life. Και με κατάστημα στις Αλικές Βόλου, μπροστά στη θάλασσα. Αποκτήστε το δικό σας νερό με την εταιρεία γεωτρήσεων Πουλαράκης Group. Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό και αξιόλογο τεχνικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία. Πραγματοποιούμε γεωτρήσεις σε μικρούς και μεγάλους χώρους σε όλη την Ελλάδα και με ευκολίες πληρωμής. Άνοιγμα σωλήνων γεωτρήσεων με σφαίρα. Πουλαράκης Group. Το δικό σας νερό. Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Φάρσαλα. Τηλέφωνο 6944-316-826. Πουλαράκης Group. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα σας, με λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία Θάνος Χρώμα με έδρα τον Βόλο είναι πάντα κοντά σας, προσφέροντας τόσο αξιόπιστα προϊόντα όσο και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε μας θα βρείτε το εύρος όλων των χρωμάτων και μονοτικών, καθώς είμαστε το πλέον εξειδικευμένο κατάστημα μονοτικών και πατητής τσιμεντοκονίας, αλλά και τις καλύτερες προτάσεις για διακόσμηση. Η πώληση όλων των παραπάνω γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές και συμβουλές, προκειμένου να γίνονται πάντα κατανοητές οι ιδιότητές τους και να διασφαλίζεται έτσι η σωστή χρήση τους. Θάνος Χρώμα. Το όνομά μας είναι η απόλυτη εγγύηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Θα μας βρείτε Παγασόν 115 στον Βόλο. Ξανά μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και αφού θυμηθήκατε το τι γίνεται στην αγορά εδώ στην κεντρική Ελλάδα, να πάμε κανονικά τώρα στα δικά μας. Να καλησπέρισω το φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη και το φίλο μου τον Σπύρο τον Κανούλη. Καλησπέρα παιδιά, τι γίνεται? Καλησπέρα. Μπήκε ο χειμώνας, κρυώνουμε λιγάκι. Εγώ ζεσταίνουμε, έχει ζέστη θερμός. Θερμός άνδρας ο Σπύρος. Πάντα. Στη Λάρισα γίνεται χαμός τώρα, πριν 5 λεπτά έχει αλλάξει. Είπαν ότι για το βράδυ θα υπάρχει επιδείνωση καιρού. Προφανώς. Έχετε ένα ψυχρό κλίμα νομίζω από Ιταλία. Λοιπόν, και επειδή η εκπομπή Κυριακάτικη Αρένα, ηλεκτρονέτ Καζάνας Κυριακάτικη Αρένα είναι συνηθισμένη στο να δίνει, στο να χορηγεί στους εκλεκτούς τηλεθεατές δώρα, πάμε και για τα σημερινά.
Έχουμε λοιπόν ένα παιδικό κρεβάτι, θα γίνει κλήρωση σε δύο Κυριακές από την εταιρεία τεχνοτροπίας Χρήστος Παλάκας, από την εταιρεία Παλάκας, αξίας 900 περίπου ευρώ. Ένα κινητό τηλέφωνο Samsung σειρά smartphone από την εταιρεία Φωτάκης, Προτέρια, Vodafone Προτέρια από την εταιρεία Φωτάκης, μια σοβαρή και δημιουργική εταιρεία εκεί στην Φιλιππούπολη της Λάρισας. Έχουμε 15 κιλά βιολογικό χρώμα από την εταιρεία Θάνος Χρώμα. Ένα λέβιτα αερίου αξίας 1000 περίπου ευρώ, τύπου DD Atromix, με 8 χρόνια εγκύρηση από την εταιρεία Κρικέλης, εκεί στο κέντρο της Λάρισας. Είναι ένα δώρο, θα συνεχίσει τις εκπλήξεις ο συγκεκριμένος δωροθέτης και συνεργάτης της εκπομπής, ο κύριος Κρικέλης, και αμέσως μετά τον Λέβιτα αερίου. Θα έχουμε και άλλη έκπληξη από την εταιρεία αυτή. 1000 ευρώ λοιπόν είναι η αξία του Λέβιτα, τον οποίο θα πάρει ένας τυχερός που θα προκύψει από κλήρωση λίγο πριν τα Χριστούγεννα εδώ από την Κυριακάτικη Αρένα. Έχουμε πάντα τις αρτολιχουδιές, μια ποικιλία από αρτολιχουδιές από την βιοτεχνία Φρέντι, τόσο πολύ νόστιμες που τόσο πολύ σας αρέσουν, και φυσικά δύο απολυμάνσεις μαγαζιού ή σπιτιού, να είναι μέχρι 150 τετραγωνικά, από την εταιρεία Νικόλαος Μαυροφώτης, ειδικεύεται στις απολυμάνσεις, είναι συνεργάτης της εκπομπής και τον ευχαριστούμε για την προσφορά του. Επίσης, ένα διάβροχο και ένα πυροσβεστήρας αυτοκινήτου από την εταιρεία Θωμάς Μαλαμίδης, ψηλά στη Λαρίσης, εδώ Λαρίσης, στο Βόλο. Η κλήρωση λοιπόν γίνεται για το κρεβάτι από το παιδικό κρεβάτι από τον κύριο Παλάκα, για το τηλέφωνο από τον κύριο Φωτάκη, το Λέβιτα αερίου φυσικά από τον κύριο Κρικέλη, και όλες οι σωστές απαντήσεις μπαίνουν στη μεγάλη κλήρωση ενός αυτοκινήτου που είναι μια προσφορά της εκπομπής, της διεύθυνσης τηλεόρασης του Άστρα και σε συνεργασία με τα Lux Car και τις εταιρείες Lux Car και Auto Joyas που συνεργάζονται με την εκπομπή μας. Γιάννη, σε ποιες ερωτήσεις μπορούν να απαντήσουν οι τηλεθεατές? Μάνι, μάνι, στο ψητό. Να πούμε, μάλλον να στείλουμε τα χρόνια πολλά στο Βόλο που γιορτάζεται σήμερα. Βέβαια. Έχουμε το βέβαια. Έτσι είναι. Πολλιούχος, πολλές. Δυο φορές γιορτάζει και ο γιος μου εμένα σήμερα, Γιάννη και Σπύρο. Ορίστε. Και είμαι δυο φορές χαρούμενος, γιορτάζει και η πόλη μου. Βέβαια, η πόλη πάνω απ' όλα, όσο και αν μας... Η πόλη είναι πάνω απ' όλα, αλλά μετά τα οικεία πρόσωπα τα δικά μας έχουν τη δικιά τους σειρά, τη δικιά τους θέση στην καρδιά μας. Εντάξει, ο πολιούχος είναι η σκέπη της κάθε πόλης. Έτσι. Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους βέβαια όσους ανήκουν στο αθλητικό φάσμα, αλλά κυρίως θα πούμε για τις δύο μεγάλες ομάδες μας οι οποίες αγωνίζονται, βρίσκονται σε ενέργεια δηλαδή. Η ΑΕΛ έχει τρεις Νικολάδες, τον Νίκολα Ζίζιτς, τον Νίκολα Τρούγιτς και τον Νίκο Κοντζαμανίδη. Εσείς έχετε τον Μαρτίνης, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο. Α, είναι καθολικός αυτός όμως και αυτή γιορτάζει λίγο περίεργα. Κατά την ΑΕΛ, εντάξει, μπορεί να μην γιορτάζει, αλλά στη δικιά μας τη μετάφραση Νικόλας είναι. Γιορτάζουν σίγουρα όμως ο αντιπρόεδρος σας, ο Νίκος ο Βαβανέλος. Ο Βαβανέλος. Και ο Νίκος ο Εμεράη, το μέλος της διοίκησης, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τότε θα πάμε. Ασουρτή θα είναι η πρώτη ερώτηση που αφορά... Σε ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και διάβια πνεύματος. Γιατί για να διοικήσεις μια ομάδα δεν χρειάζεται μόνο υγεία, χρειάζεται και η διάβια πνεύματος, έτσι δεν είναι? Ναι, η διάβια. Ναι. Πρώτα αυτή η διάβια. Αυτή η διάβια. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι πρώτα.
Μετά την υγεία, αυτό που λέει ο Γιάννης. Ναι, αυτό αν δεν έχεις όμως το μυαλό να το τοποθετήσεις. Αυτό δεν είναι το διαχειρίζονται, άλλοι. Κάποτε Σπύρο ήταν αυτό μετά την υγεία, αλλά τώρα μα δεν έχεις αυτό, δεν έχεις ούτε υγεία. Μα συμφωνώ, εγώ σου είπα προηγουμένως, συμφωνώ. Είναι έννοιες ταυτόσιμες. Παιδιά, μην κορονοποιείτε τα πράγματα. Πάμε λίγο στα δικά μας, Γιάννη. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Ασουρτή θα είναι η πρώτη ερώτηση που αφορά το κομψοτέχνημα, το παιδικό κρεβάτι της επιπλοποιίας Παλάκα. Τεχνοτροπέας Χρήστου Παλάκα, ναι, είναι εξαιρετικό. Ναι. Σε δύο Κυριακές θα έχουμε τον τυχερό. Λοιπόν, ποιος Λαρισαίος διαιτητής διεύθυνε αγώνες πρώτης εθνικής και γιορτάζει σήμερα του Αγίου Νικολάου? Μάλιστα. Μία ερώτηση αυτή. Ναι. Λοιπόν, πάμε όσον αφορά το λέβητα φυσικού αερίου της εταιρείας Κρικέλης. Ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΛ στην πρώτη εθνική? Σε εύρος. Και η τρίτη ερώτηση που αφορά το Samsung smartphone της εταιρείας Φωτάκης, Vodafone Protergia. Ποιος Θεσσαλός διαιτητής ήταν ο νεαρότερος ή είναι ο νεαρότερος που σφύριξε στην πρώτη εθνική Super League? Θεσσαλός, ο πιο νεαρός διαιτητής. Νεαρός. Έχουμε λοιπόν ποιος Λαρισαίος διαιτητής φυσικά με συμμετοχές στη Super League γιορτάζει σήμερα. Αλφα-εθνική. Αλφα-εθνική, ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη της ΑΕΛ στην πρώτη εθνική κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, και ποιος ήταν ο νεαρότερος Θεσσαλός διαιτητής που έπαιξε, διαιτήτευσε αγώνες αλφα-εθνικής. Διαιτήτευσε αγώνες αλφα-εθνικής. Φυσικά και έχω απόλυτο δίκιο. Ο Γκαραβέλης πρέπει να κληθεί στην Εθνική Ελλάδος και είμαι κάθετος γι' αυτό. Θα το πω αργότερα. Άλλες δύο ερωτήσεις για το Θάνος Χρώμα, για τις αρτολιχουδιές από την εταιρεία Βιοτεχνία Φρέντι, επίσης και τις απολυμάνσεις από την Νίκος Μαυροφώτης. Μπορείτε να μας πείτε ποιες ομάδες από την ερασιτεχνικές σήμερα, από τη δύναμη, από το δυναμικό της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, έχουν παίξει στο παρελθόν σε επαγγελματικές κατηγορίες? Επαναλαμβάνω, ποιες ομάδες ερασιτεχνικές σήμερα. Βάλε νούμερο τώρα, άμα ψάξω. Τώρα θα το πω, έτσι, θα μου πούν τουλάχιστον δύο. Έτσι. Τουλάχιστον δύο. Παραπάνω είναι, αλλά αν πούν τουλάχιστον δύο, η ερώτηση, η απάντηση θεωρείται σωστή. Σωστή. Και επίσης, εδώ σας θέλω, αν η άλλη ερώτηση απευθύνεται σε όλους. Αν κατά διαβολικό τρόπο όλα τα παιχνίδια της Super League και τα play-off και τα play-out έρθουν 0-0, όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων, θα υπάρξει πρωταθλητής? Την οποιοδήποτε απάντηση που θα δώσετε, ναι ή όχι, θα είναι απαραίτητο να την δικαιολογήσετε κιόλας. Αν προσέξετε στις απαντήσεις που δίνετε, γιατί μέσω του έρχονται οι περισσότερες μέσω του διαδικτύου, με μήνυμα δηλαδή, το στέλνετε στους υπολογιστές, εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Αν δεν έχετε ένα τηλέφωνο, ένα αριθμό τηλεφώνου, είτε σταθερό είτε κινητό, που να μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, τότε και σωστή να είναι η απάντηση, δεν μπορεί να μπει στην διαδικασία της κλήρωσης. Επαναλαμβάνω, με τις απαντήσεις που στέλνετε, σωστή ή λάθος, δεν παίζει, αυτό αξιολογείται από εμάς, από τους συνεργάτες τους δικούς μας, θα έχετε και ένα αριθμό τηλεφώνου, ένα τηλέφωνο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είναι αναγκαίο αυτό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην επαφή
που θέλουμε να έχουμε ως εκπομπή μαζί σας. Οι νικητές για τον Βόλο θα μπορούν να πάρουν τα δώρα τους κάθε Τετάρτη από τις 11.30 έως τις 12.30 στη ρεσεψιόν του κτηρίου, εκεί που θα είναι συνεργάτες της εκπομπής ή και εγώ ο ίδιος, για να δώσουμε τα δώρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, Μάγκες θέλουμε πηγόντως δεξί μπακ και κεντρικό αμυντικό. Για ποιον το λέει αυτό ο ποιητής? Για εσάς, τους Μάγκες, τους δύο προφανώς. Θέλουμε πηγόντως δεξί μπακ και κεντρικό αμυντικό. Να δούμε. Αποστόλη, να πω κάτι για αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, είχαμε τρία παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, εκτός του σημερινού, αλλά δύο. Ένα λοιπόν ήταν ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Βόλο, τη Λάρισα με τον Άρη και σήμερα τον Βόλο με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Χθες. Πέρασε η ώρα, τέλος πάντων. Ναι, χθες Σάββατο, συγγνώμη. Λοιπόν, η διαιτησία από πού να ξεκινήσω? Από τη Δευτέρα που είχαμε αλλήλει αποτελέσματος, από τον Άρη με την ΑΕΛ ή το σημερινό που δεν χρειάζονταν ο Ολυμπιακός Πειραιώς τη διαιτησία? Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω? Τέτοια λάθη που είδα, τι να που το συγκρατήσω? Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία. Ναι, και τη Δευτέρα το Απόλλωνας Σμύρνης Βόλος που ήταν αλλίωση. Έτσι. Εκτός των πέναλτι, είχαμε τον γκολ, ήταν offside. Γιατί δείχνουν το offside στην εκτέλεση του παίχτη με τον γκολ. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι να πούμε γιατί. Ορίστε, Γιάννη. Καραϊσκάκης. Πώς? Και στο Καραϊσκάκη. Στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, υπάρχει, τι να πω. Λοιπόν, να πω για την ΑΕΛ με τον Άρη. Τι να πω. Πού να. Τι να θυμηθώ δηλαδή. Θα πούμε, έχουμε πολλές ερωτήσεις στο φίλο μου τον Γιάννη. Άρα έχει δίκιο. Εκεί που λέει ο Δήμαρχος ότι πρέπει πλέον, ενώ ήταν υπέρ των Ελλήνων διαιτητών, πρέπει λοιπόν να υπάρχει έτοιμα να σφυρίζουν και τα σωματεία της Θεσσαλίας ξένοι διαιτητές. Δυστυχώς εμείς βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας οι διαιτητές. Εκεί είναι οι μεγαλύτερες μάχες. Λοιπόν, έχω τη γνώμη λοιπόν ότι, γιατί τα σήμερα και την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έγιναν 2-3 μικρολάθη τα οποία δεν είχαν καμία σημασία, δεν αλλιώθηκε το αποτέλεσμα. Όμως δεν υπήρχε καμία αντίδραση στις αποφάσεις των διαιτητών. Όχι μόνο στο σημερινό, και με τον Ολυμπιακό, με τον Άρη, δεν είχαμε δηλαδή ενέργειες. Σήμερα είναι και θέμα προκατάληψης, αλλά όταν τα βλέπεις. Μα τα, Γιάννη, τα λάθη. Ο Καρυπίδης πάει σε όλα τα παιχνίδια του Άρη, δεν χάνει ούτε προπόνηση. Μάλιστα. Και δεν ήρθε στο παιχνίδι του Αλκαζάρ. Την προτεραιά είπε του Κούγια, μη φοβάσαι, ο Καραντώνης είναι 50-50. Και για να δούμε αύριο το ΑΕΛ, πανετολικός ΑΕΛ, γιατί θα το δούμε με προσοχή. Για να δούμε λοιπόν αύριο και τον αγώνα αυτόν. Διότι δεν πάμε καλά στη διαιτησία, κατά τη γνώμη μου. Άρα λοιπόν πάμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, ναι, για τα παιχνίδια. Να πω και κάτι άλλο, Αποστόλη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο πάνελ του Θωμαίδιου ο κ. Μπουροβίλος. Όσοι ξέρουν ποιος είναι ο Μπουροβίλος, έτσι, και Γιάννη. Εμείς είμαστε και παίξαμε και μαζί και είμαστε και φίλοι. Είναι είπε και κάτι, ο πρόεδρος του Αστέρα. Του Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, εγώ δεν λέω σαν πρόεδρος, μιλάω σαν παλιό διαιτητής. Παλιός διαιτητής διεθνής ήταν. Ναι, πέρα από αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι έκανε μια τοποθέτηση για το ΒΑΡ. Είπε σωστό το ΒΑΡ, αλλά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Το ΒΑΡ λοιπόν, κατά τη γνώμη του κ. Μπουροβίλου και τη δική μου, και συμφωνώ, και δεν βγήκα να πάρω θέση, όμως τη Δευτέρα ενδεχομένως να πάρω θέση για αυτά που λέει και ο κύριος Κάκος, μας κάνει τον πιο έντιμο διαιτητή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι το ΒΑΡ δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Είναι ένας θεσμός που περνάει και αυτό στις παιδικές ασθένειες, Σπύρο. Με συγχωρείτε, το πρόβλημα στο ΒΑΡ το διατυπώσαμε εμείς εδώ προδημήνου. Σωστό. Όταν είχαμε πει τι μας είπε ο Κεφαλάς, τι γίνεται. Όταν βάζουν τη γραμμή του offside, ποιος μας λέει εμάς ότι εκείνη την ώρα φεύγει η μπάλα από το πόδι του παίκτη? Διότι αυτό πραγματικά μετράει το offside από την ώρα που μεταβάζει. Ανθρώπινο χέρι εκείνη την ώρα παίζει. Αλλά να δούμε φάση σήμερα με τις Αποστόλη. Θα τις δούμε, αφού ο κόσμος ήδη είναι πολύ στο τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, να βγάλουμε πάμε και την πρώτη γραμμή. Απλώς θα έκανα μια τοποθέτηση για τους αγώνες που είδα. Σωστός. Καλησπέρα. 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 Ναι, γεια σας. Γεια σας.
Από Λάρισα τηλεφωνώ. Ναι. Πάμε, τι θέλετε. Με ακούτε? Ναι, κλείστε την τηλεόραση, θα μιλάμε από τηλέφωνο καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Με τον κύριο που έλεγε για την διετησία, θα ήθελα να μου πει ποια αλήθεια αποτελέσματα τους υπήρχε και σε ποιον αγώνα. Δεν τον κύριο Κανουλή. Ρωτάει, ναι, 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 αν υπήρχε αλλιώς αποτελέσματος και σε ποιο αγώνα... Ναι, σε ποιον αγώνα. Ναι. Είχαμε τα μάτς που λέτε, ο Βόλος έφαγε 4 γκολ, η Λάρισα έφαγε 3. Ένα λεπτό. Να σας πω, επειδή είπατε για ποιο παιχνίδι, να σας πω για τον Απόλλωνα Σμύρνης με το Βόλο. Υπάρχει πέναλτι, ναι. Μάλλον το γκολ που βάζει ο Απόλλωνας, το πρώτο γκολ, είναι από θέση offside. Ναι. Διότι όχι στην αρχική, είπαμε, όχι όταν βάζει ο παίκτης τον γκολ που γίνεται σέντρα. Μιλάω ο παίκτης που έκανε τη σέντρα. Έτσι. Ναι, ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει από όλα. Θέλω να μου πείτε για τον Βόλο και τη Λάρισα σε αυτά τα δύο μάτς. Το οποίο μάτς ήταν το ένα 4-1 και το άλλο ήταν 3-0. 0-3 μάλλον. Ποια ήταν η αλήθεια που τελείωσε και τι ρόλο έπαιξε η διαιτησία σε αυτά τα μάτς. Οι ομάδες δεν βλέπονται. Για ποια διαιτησία να μιλήσουμε? Αδερφέ, το γκολ του Απόλλωνα ήταν το πρώτο από τα τρία και αν ο Χουχούμης ήταν πραγματικά σε θέση offside. Όταν λοιπόν ανοίγει το σκορ μια ομάδα με ένα γκολ που είναι κάλπικο, τότε υπάρχει αλλιώς αποτελέσματος. Αυτό σου λέει ο κύριος Κανούλης. Δεν σου λέει ότι αν έφαγε τρία γκολ ο ένας, τέσσερα γκολ ο άλλος. Απόστολε, δεν καταλαβαίνετε ένα πράγμα. Ο φίλος του πάει στην ΑΕΛ. Αυτό θέλω να του πω. Για την ΑΕΛ θα του λέω, Γιάννη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ένα λεπτό. Δεν βλέπετε και τα μηνύματα που κάνετε. Γιάννη, να του πω για την ΑΕΛ. Η γνωστή ομάδα. Γιάννη, μισό λεπτό. Ορίστε. Να πούμε για την ΑΕΛ που λες. Να πούμε για την ΑΕΛ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάρει τηλέφωνο ένας άλλος φίλος εδώ από τη Λάρισα και σου είπε ότι θέλουμε οφθαλμία του για τη Λάρισα και τι έλεγε στα δικά σου. Τώρα ό,τι δηλαδή τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Ότι θέλουμε οφθαλμίατρο εδώ στη Λάρισα. Δεν θέλουμε οφθαλμίατρο. Τι θέλουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εσείς... Ναι, Γιάννη, μισό λεπτό. Άλλα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα τι έχεις να μας πεις για την ομάδα αυτή. Τι άλλα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι πιλαδάκι, να πάει στο πιλαδάκι, τον έλεγε. Ότι δεν βλέπει την ομάδα. Και δεν πρέπει να μόνο στην ομάδα. Άκουσε με λίγο. Και εξακολουθώ. Δεν έλεγα άλλα ποτέ. Ό,τι λέω διαρκώς, εξακολουθώ να το ξαναλέω. Όταν βλέπεις αυτόν τον οριμαγδό των μηνυμάτων από κάτω για Β' Εθνική ΑΕΛ κλπ, ενώ η ομάδα παίζει αύριο ξανά κρίσιμο αγώνα στο Αγρίνιο, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα κύκλωμα. Έχω εκραγεί πολλές φορές, δεν θα το κάνω σήμερα, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, αν είσαι πραγματικά οπαδός της ΑΕΛ Αγνός, περίμενε. Περίμενε. Θέλω να σου πω και το επίθετό μου, με ξέρουν, δεν έχω θέμα να το πω. Δεν χρειάζεται, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρεις τι, αυτό που... Περίμενε λίγο καιρό, εγώ θα περίμενα να πάτε εκεί, έξω από την πόρτα αυτού του ανθρώπου, του δημοσιογράφου, του Λαρισαίου, που υπεραγαπά την ΑΕΛ και την υπερέτησε κιόλας, να βάλει τη βαθμολογία τη Super League ανάποδα στην ένατη αγωνιστική και βγαίνετε και διαμαρτύρεστε εδώ. Έλεος. Γιάννη, είναι σαν να βλέπεις μια άλλη ομάδα εσύ και μια άλλη ομάδα να βλέπουμε εμείς. Για ποιο πράγμα, γιατί σου είπα εγώ ότι η ΑΕΛ είναι superstar. Τι άλλη ομάδα. Πού διαφωνήσαμε. Ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα. Ότι η ομάδα αυτή είναι καλή σαν ομάδα, τη βλέπει σαν ομάδα. Και η ομάδα δεν βλέπει τη συνουσία. Το δεν βλέπετε άστο αυτό τώρα, το δεν βλέπετε το λες εσύ. Εσύ η ομάδα δεν είναι καλή, δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Προφανώς... Μα πώς να είσαι καλό, με ποιος να είναι σε καλό φεγγάρι, με ποιον να είσαι σε καλό φεγγάρι, με τον Καζάλ. Ποιο Καζάλ. Τον Καζάλ. Με τον Καζάλ. Εντάξει, θεωρείς ότι ο Καζάλ είναι κακός παίκτης δηλαδή. Άντε, τελειώσαμε τώρα, εντάξει, πάμε παρακάτω. Με συγχωρείς φίλε, καλημέρα σου. Δεν φίλε, εγώ νόμιζα ότι ξέρεις από μπάλα. Με καλά, ο Κοντός, ξέρω ότι εκεί το πήγαινες τώρα. Πάτε να μας τρελάνετε. Δεν θα υπάρχετε εδώ στην πόλη, άμα φύγει ο Κοντός. Μας λέει διεθνή ποδοσφαιριστή της Αιγύπτου ότι δεν κάνει. Αφού ποιος Καζάλ και αυτό τον έδιωξε. Ο Κοντός που λέει. Πεχταράς. Όταν θα φύγει ο Κοντός θα τα πούμε. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα.
Όταν μιλώ για συνωμοταξία, όταν μιλώ για συνωμοταξία, το εννοώ. Αλλά μη χαλάτε την εκπομπή, παιδιά. Μη χαλάτε την εκπομπή. Ήταν ο πρώτος και... Μα μη μου λέτε τώρα, ρε παιδιά, τώρα για τον Γκαζάλη. Ο Γκαζάλη είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και ήταν μια από τις ερωτήσεις που θα κάναμε και τον Γιάννη για τον Γκαζάλη και τον Ντόρτζε. Αλλά αυτά αργότερα, όταν θα έρθει η Σεράτος. Ναι, δεν το... μα έκανε το χατήρι. Παρότι έκανε το χατήρι του ανθρώπου, ο Κούγιας, τον κουπανάει από πάνω κιόλας. Με ποιον Γκαζάλη να πάμε. Πρόταση δεν έχουν όμως. Γιάννη, πρόταση δεν ακούω. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πρόταση. Πάμε στα πρόταση. Λοιπόν, δεν υπάρχει, άστο. Time out. Πάμε στα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν Ατρόμητος Άρης 2-2, Ολυμπιακός Βόλος 4-1, Όφη Απόλλωνος Σμύρνης 0-2, Πατατράκη στο Γεντικουλέ, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ και γκολάρα του Τσόλι. ΠΑΣ Λαμία 2-0, πιο εύκολα από ό,τι γίνει το σκορ, οι Γιαννιώτες κέρδισαν τους Λαμίες. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2, ένα αρκετά καλό παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ένα πρόσωπο πολύ καλό και η ΑΕΚ να αναγεννάται στο τελευταίο 20 λεπτό. Δεν έφτανε όμως αυτό. Ενώ πέφτει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής, με το παιχνίδι της Θεσσαλικής ομάδας, της ΑΕΛ, κόντρα στον Πανετολικό, φιλοξενείται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Να δούμε και την βαθμολογία. Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός με 25 πόντους, πιο πίσω ο ΠΑΟΚ με 24, ο Άρης με 23, αισθητή διαφορά από την ΑΕΚ στην τέταρτη θέση, ανέβηκε ο Παναθηναϊκός στους 15 πόντους με το σημερινό τρίποντο, έκτος ο Ατρόμητος με 14, μόνος έβδομος ο Βόλος με 13 πόντους και από κάτω είναι με 12 ο Αστέρας Τρίπολης, ο Όφη και ο ΠΑΣ Γιάννενα. Στην 11η θέση είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης μετά το εμφαντικό διπλό που έκανε σήμερα στο Γεντικουλέ στην Κρήτη εναντίον του Όφη. Στη 12η θέση η ΑΕΛ με παιχνίδια λιγότερα, αύριο παίζει ένα από τα δύο που χρωστάει. Στη 13η θέση ο Πανετολικός με 4 βαθμούς και ο Ραγός 14η η Λαμία με 2 μόνο πόντους, μια ομάδα που έχει κάνει όλα τις τα παιχνίδια. Και πάμε στην 12η αγωνιστική. Έχουμε ΑΕΛ Όφη, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, Λαμία Ολυμπιακός, Απόλλωνος Σμύρνης ΑΕΚ, Βόλος Πανετολικός, Άρης ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η αυλαία της 12ης αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και συνεχίζονται οι γραμμές. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια, από τα Φάρσαλα τηλεφωνώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι λέει ο Αχιλλέας εκεί, καλά είναι? Ο Αχιλλέας δεν έχει ποδόσφαιρο εδώ πέρα στα Φάρσαλα. Δεν παίζουν, θα παίξουν όμως. Από 1η Ιανουαρίου θα παίξουν. Ναι. Αποστόλη, εσύ είσαι φίλος του Αχιλλέα εδώ πέρα, ξέρω, ερχόσουν να παρακολουθούσεις παιχνίδια εδώ πέρα. Και βέβαια. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια πολλά στον Μπέο και στην ομάδα του Βόλου. Και ήθελα λίγο, μια και με πονάει η ΑΕΛ, μια και με πονάει πολύ η ΑΕΛ και είμαι στέλεχος του, ο αείμνης του Στέλιου Καντόνια τόσα χρόνια εκεί πέρα, γιατί δεν αφήνουν αυτή τη φασαρία και αυτό την έκθρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως πρέπει ο κύριος Κούγιας να αλλάξει όλους αυτούς εκεί που έχει δίπλα του και να αλλάξει φιλοσοφία στην ομάδα και να αλλάξει φιλοσοφία. Πού τους βρίσκει ο Βόλος αυτούς τους παιχταράδες εκεί πέρα? Πού τους βρίσκει τον προπονητή? Τι είναι αυτά που πήγα και με φέρανε τον Τάτσι? Ποιον Τάτσι, ρε παιδιά? Ποιον Τάτσι? Ο Σταύρος ο Πουλαράκης είναι δίπλα σου εκεί, γιατί δεν τον ρωτάς? Τον έχω ρωτήσει πολλές φορές και συζητάμε πολλά θέματα.
Και τι σου λέει? Τι μου λέει? Αχ, και ο Σταύρος είναι yes man, είναι και αυτός. Όπως είναι πολλοί άλλοι από αυτούς εκεί. Και πρέπει να φύγουνε. Και αν θέλετε να με ακούσετε εκεί πέρα και ο Καλογιάννης, εκεί πρέπει να αλλάξουν για να επικοινωνήσουν με τον λαό της Λάρισας εκεί πέρα και να βοηθήσουν μόνο τον κόσμο του νομού. Χάσαν την επικοινωνία, χάσαν τους ανθρώπους τους. Πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί, να κάνει νέο άνοιγμα ο Κούγιας, με νέους ανθρώπους. Όταν λέτε να φύγουν, τι εννοείτε? Να φύγουν από κοντά του. Να σταματήσουν τους συνεργάτες που έχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Ποιος δεν προσφέρει? Του να παίρνουν και να γλύφουν τον Κούγια και να του λένε yes Ben, yes Ben, yes Ben, να κάνουν μετάνοιες, δεν γίνεται τίποτα. Να του πούνε, ακούστε λίγο. Δεν πάμε. Ακούστε λίγο. Καλά. Μπορούμε να σας πούμε κάτι? Πείτε. Ποιοι είναι yes Ben, ο Σωτήρης, ο Μάρκου, ο Κώστας ο Ματζόκας, ο Γιάννης ο Καλογιάννης? Ναι, έστω και αυτοί. Είναι yes Ben. Ναι. Τι οδός κάθεσαι στα Φάρσαλα? Ορίστε. Τι οδός μένει στα Φάρσαλα? Πατρόκλου, τι σημαίνει αυτό? Τι Πατρόκλου, αυτό που σημαίνει? Πατρόκλου, αυτό που σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Καλογιάννη? Αυτό και που σημαίνει. Που εδώ πέρα και παίρνετε και μιλάτε υποτιμητικά συνέχεια για τους φιλάθλους της Λάρισας. Ποιοι γιατί είναι οι φιλάθλοι της Λάρισας? Ποιοι είναι οι φιλάθλοι αυτοί που βρίζουν καθημερινά? Ας τους αυτούς. Ποιους άλλους? Πάρετε κοντά σας αυτούς. Όλοι οι άλλοι στο πλευρό της ΑΕΛ. Να εκτός από σένα και τους άλλους. Κοιταχούν νέοι άνθρωποι από αυτούς. Καλώς, πήγαινε να δώσεις συγχαρητήρια τώρα και στο Συλλαμία. Δώσεις συγχαρητήρια και στη Λαμία. Τι μου λες, ρε Αποστόλη, τι μου λες τώρα? Ποια Λαμία και ποια τρίκαλα και ποια τέτοια και ποια Καλαμπάκα? Δεν ανοίξτε λίγο τα στραβά σας να δείτε εκεί πέρα το Βόλο δίπλα, τους παιχταράδες, έστω και η ομάδα αυτή, αλλά παίζει μπάλα, έχει παιχταράδες. Εμείς τι έχουμε εκεί πέρα, τι έχουμε, τι πήρατε, τι προπονητή πήρατε? Καλά, κάθεστε και ακούτε αυτόν τον άνθρωπο. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά, να σε καλά, γεια. Δεν τον έχετε κλείσει ακόμα. Αποστόλη, ξεκίνα να... 10 μέρες, λοιπόν. 10 μέρες πάτε στη Λάρισα όταν τους βρίζουν. Ενώ δεν έχουμε θεματολογία για την ΑΕΛ τώρα, είναι μετά το Βόλο. Έτσι λέει το πρωτόκολλο. Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα είναι δυνατόν να ανέχεστε άνθρωπο να σας λέει ψέματα ότι είναι από τα Φάρσαλα, να βγαίνει να βρίζει τον προπονητή 10 μέρες στη Λάρισα και να τον βρίζει? 10 μέρες. Και να σου λέει πως τον πήρατε? Καλησπέρα. Όλοι οι προπονητές από κάπου ξεκινάνε. Επιτέλους. Βέβαια. Καλησπέρα. Αποστόλη, το θέμα της Λάρισας, όπως λέει ο Γιάννης, θα το κάνουμε μετά. Το έχουμε πει. Τι το έχουμε πει, αφού βλέπουμε ότι... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γιώργος από 6 δρόμους, Λάρισα. Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι, έτσι, μια παρατήρηση. Πέρυσι, γιατί την εκπομπή τη βλέπω κάθε χρόνο, πέρυσι, που βέλαζε ο κύριος Καλογιάννης ότι ο Κούγιας έλεγε βάλτε ξένους διαιτητές που αδικούνταν η Λάρισα σε κάθε αγωνιστική, ψιλοχλεβάζατε, δεν το πιστεύατε, το θεωρούσατε κάπως ότι δεν είναι σωστό αυτό που τις ανακοινώσεις που έβγαζε ο Κούγιας για τους διαιτητές τους ξένους. Τώρα που βλέπω ότι αδικείται και ο Βόλος, γιατί αδικείται και ο Βόλος, τώρα ο κύριος Κανούλης λέει για ξένους διαιτητές. Είχαμε... Είχε υποπέσει ποτέ στην αντίληψή σας ότι και ο κύριος Κανούλης και εγώ χλεβάζαμε αυτό που είχε... Ναι, πιστεύω ότι ενώ ο κύριος Καλογιάννης έλεγε συνέχεια ότι ξέρεις η ομάδα αδικείται και ότι δεν έχει καλές διαιτησίες και ότι πρέπει να μπουν ξένοι διαιτητές αγώνες στις ΑΕΛ, ναι. Λέγατε ότι πρέπει να... οι ξένοι διαιτητές πρέπει να είναι σε μεγάλα παιχνίδια και όχι σε μικρότερα παιχνίδια και τέτοια πράγματα. Αυτή την θέση, αν και μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί είμαστε υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. Ακριβώς, είμαι υπέρ των Ελλήνων. Δεν την είχαμε χλεβάσει ποτέ. Όμως τώρα αρχίζω και έχω δυσπιστώ. Αλλά αν οι διαιτησίες από Έλληνες στελέχη της διαιτησίας, διαιτητές δηλαδή, είναι σε τέτοιο επίπεδο, τότε δεν μένει τίποτα άλλο παρά αυτή η λύση. Για να ησυχάσουμε όλοι. Βέβαια, είναι και αυτό μια άποψη. Θέλω να πω κάτι για την ΑΕΛ. Φέτος θα είναι δύσκολη χρονιά για την ΑΕΛ, γιατί έχει μια ομάδα που δεν έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες όπως πέρυσι. Είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι. Ό,τι και να γίνει ο κύριος Πάτης δεν μπορεί τώρα να την ομάδα αμέσως να την δουλέψει, γιατί θέλει χρόνο κι αυτός.
αλλά η ομάδα βλέπουμε ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψή μου, ότι τα πρωταθλήματα της Super League 2 και Football League θεωρώ ότι δεν θα αρχίσουν ποτέ. Και ότι καμία ομάδα δεν θα πέσει φέτος. Έχω τέτοια άποψη, δεν ξέρω γιατί, μια τέτοια διέστηση από. Ότι τα πρωταθλήματα αυτά, Super League 2... Αν φτάσουμε στην περίπτωση να μην γίνει υποβιβασμός για να σωθεί η ΑΕΛ, εγώ αγαπητέ μου, όχι, δεν το λέω αυτό. Εγώ να γίνει δεν το κανονικά. Απλά έχω μια διέστηση. Εγώ δεν το δέχομαι. Ότι αυτά τα πρωταθλήματα δεν θα ξεκινήσουν καθόλου φέτος. Θα ξεκινήσουν αρχές Ιανουαρίου. Αρχές Ιανουαρίου και πότε θα τελειώσουν. Μέσα στο καλοκαίρι θα παίζουν μπάλα. Δεν θα παίξουν διαβάθμιση. Θα έχουν και εμβόλυμες. Θα υπάρχουν εμβόλυμες. Δεν θα παίξουν διαβάθμιση. Δεν είναι μεγάλο το πρωτάθλημα. Να σε καλά, να σε καλά, φιλέ. Να σε καλά, για χαρά, ευχαριστώ. Αποστόλη, το θέμα ότι είπαμε τη Λάρισα, να το δούμε μετά, αφού θα μιλήσει ο Γιάννης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Ένα λεπτό πριν πεις, γιατί έγραψε ένας ένα μήνυμα για μπακ. Θέλω να δώσω μια πληροφορία. Ήδη σήμερα είναι στο Βόλο, από την Ιταλία, παίχτης μπακ και αύριο υπογράφει. Περνάει γιατρούς για το Βόλο και υπογράφει αύριο. Δεξί μπακ. Κεντρικό μπακ. Κεντρικό αμυντικό. Ναι, από την Ιταλία. Έτσι δεν λέω το όνομα αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να περάσει. Αύριο είναι εδώ, αύριο περνάει γιατί όχι υπογράφει. Μπράβο, Σπύρο. Και αύριο να υπογράψει. Από 1η Ιανουαρίου είναι. Ναι, μεταγραφή λέω ότι έγινε. Έτσι. Εγώ απλώς την είδηση. Πάμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Εντός χαμηλά, ο Δουβίκα στην περιοχή ελευθερώθηκε και γύρισε δοκάρι. Πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς με το δοκάρι του Δουβίκα. Έκλεψε ο Καμαρά. Έχει χώρο και θα σουτάρει πάνω από την εστία του Καραβέλη. Στο 8ο λεπτό. Ο Δουβίκας έκλεψε από τον Μπα, έχει τον Μαρτίνες κοντά του, σφύριγμα από τον Παπαδόπουλο, πέναλτι. Κλέβει την μπάλα από τον Μπα, κινείται στην περιοχή και ο Μπα θέλοντας να διορθώσει το λάθος στη Λευκή Βούλα τώρα. Σφυρίζει ο Παπαδόπουλος, ο Μπαριέντος εκτελεί, πέφτει ο Σά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Βόλος ανοίγει το σκορ, ο Ολυμπιακός δέχεται το πρώτο του εντός έδρας γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Το σούτ από τον Ρατζέλοβιτς σε κόρνερ ο Καραβέλης. Ο Κώστας Φορτούνης στην εκτέλεση. Σεμέδο πήγε στην κεφαλιά πάνω από την εστία. Μασούρας έκανε σέντρα, προσπάθησε ο Καμαρά σε δεύτερο χρόνο από εξαιρετικά ευνοϊκή θέση, έστειλε την μπάλα ψηλά. Εκτελεί ο Φορτούνης, κεφαλιά του Σεμέδο, έφυγε εκτός. Ο Καμαρά στον Μασούρα, χαμηλά, ο Φορτούνης κάνει επαφή αλλά δεν τη βρίσκει γεμάτη. Ο Μασούρα στο Βινάγκρε. Κινείται εσωτερικά ο Βινάγκρε, ο Ελαραμπή, ο Μασούρας, έδιωξε ο Καραβέλης, κόρνερ. Κοιτάξτε πόσο Βινάγκρε συνέκλεινε, πέταξε με τη μία εκεί στον Ελαραμπή αυτός, στον Μασούρα. Ο Καραβέλης έπεσε στη γωνιά του και έδιωξε σε κόρνερ. Σεμέδο. Με τη μία ο Βρουσάη στον Ρατζέλοβιτς. Βρουσάη. Μπροστά από τον Καμαρά έδιωξε ο Σάντσες. Συγκράτησε ψηλά τον Ολυμπιακό Φορτούνης. Ο Μπουχαλάκης αναζητά το Μασούρα. 1-1 ισοφαρίζει ο Γιώργος Μασούρας. Νωρίτερα τον νίκησε ο Καραβέλης. Τώρα προλαβαίνει ο Μασούρας με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά έχει χτυπήσει στην έξοδο του Καραβέλη και κάνει νόημα στους ανθρώπους της ομάδας να μπουν γρήγορα στο γήπεδο. Εμορραγή αν βλέπω σωστά. Η παλιά του Μπουχαλάκη, ο Μασούρας προλαβαίνει, τον έχει βρει με το πόδι ο Καραβέλης βγαίνοντας.
Ο Μασούρας ισοφαρίζει και στην συνέχεια συγκρούεται με το πόδι του Καραβέλη. Έκανε τη σέντρα ο Ρατζέλοβιτς από κοντά, ο Μασούρας δεν βρήκε εστία. Διάφησε ωραία ο Μπουχαλάκης και πήρε ο Ελαραπή. Φορτούνης. Σούταρε δυνατά πάνω από την εστία. Πέρασε από τον Καμαρά. Άλλαξε με τον Δουβίκα. Έφερε την μπάλα μπροστά από τον Σεμέδο. Βρέθηκε στο έδαφος και δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Ξανά η συνεργασία του Νίνη και του Δουβίκα. Και η αντίδραση του Σωτήρη Νίνη. Νίνης. Ουάρτα. Πήρε ο Χολέπας. Έρχεται η βοήθεια του Τεντάκη. Κάνει σέντρα. Η μπάλα φεύγει από τον Σά. Καταλήγει στα δίχτυα, αλλά δεν υπάρχει γκολ. Αλλά φάουλ στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Χολέπας ήταν μόνος του ανάμεσα σε Ουάρτα και Τεντάκη. Ο τελευταίος έκανε την σέντρα. Ο Σά έφτασε και έπιασε την μπάλα και στη συνέχεια ο Μπαρτόλο τον βρήκε. Μασούρας πέταξε στον Φορτούνη. Σπέβδει ο Μαρτίνες να βοηθήσει τον Κολόμπο. Ο Φορτούνη συγκλίνει και δίνει στον Ιουσέφ Ελαραπή. Εκείνος σουτάρει, προλαβαίνει και βάζει τάκλινο ο Κολόμπο για να φύγει μπάλα κόρνερ. Πέπε. Καμαρά. Γλίστρησε ο Τεντάκης, Ελαραπή. Ο Ελαραμπή σουτάρει 2-1 στο 66. Ο Ιουσέφ Ελαραμπή, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, είναι αυτός που διορθώνει την κατάσταση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ελαραμπή φεύγει και κάνει το 3-1. Τέλειο τελείωμα από τον Ιουσέφ Ελαραμπή που έμεινε όρθιος στην πίεση του Κολόμπο. Στο 20 λεπτό κάνει το 3-1. Είναι αυτός στην αρχή της φάσης που καταφέρει να μοιράσει στον Μασούρα και στην συνέχεια στον Φορτούνη. Αντιπαρέρχεται τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να τον σταματήσει ο Κολόμπο και εκτελεί καταπληκτικά για το 3-1. Ο Καραβέλης ούτε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σταματήσει το τελείωμα του Μαροκινού. Ο Ιουσέφ Ελαραμπή καθαρίζει το μάτς για τον Ολυμπιακό. Φεράρι. Κεφαλιά του Δουβίκα πάνω από την εστία. Έκλεψε ο Χολέμπας. Ο Μασούρας στον Ελαραμπή. Για τον Χολέμπας. Εκείνος τσιμπάει την μπάλα. 4-1. Αλλά είναι offside. Είναι offside. Ψηλά η σημαία του βοηθού. Ο Χολέμπας έχει κάνει το τέλειο τελείωμα. Φαίνεται λίγο πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Βόλου. Ραντζέλοβιτς. Τιάγο Σίλβα, ο Ελαραμπή, 4-1, hat-trick από τον Μαροκινό, υπέροχο τελείωμα και εδώ. Ο Ιουσέφ Ελαραμπή μετατρέπει σε προσωπική υπόθεση την ανατροπή του Ολυμπιακού. Είδατε, Γιάννη, το είδες το παιχνίδι αυτό χθες. Το είδες. Μιλάμε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έλαμψε το άστρο του Μαροκινού, του Σέντερφορ, του Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος είναι πραγματικά ένας
εξαιρετικός σεντερφόρ. Και γιατί δεν υπήρξε μία βδέλα πάνω του? Είναι κάτι το οποίο είναι ένα ερώτημα, δηλαδή ενήργησε και στα γκολ, στα γκολ που πέτυχε. Το ένα το πετυχαίνει, το δεύτερο από γλιστράει ο ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός ποδοσφαιριστής του Βόλου, παίρνει την μπάλα και πλασάρει. Στο δεύτερο δεν έχει κανέναν δίπλα του. Και στο τρίτο επίσης ο προσωπικός αντίπαλος είναι πολύ μακριά. Όταν έρχεται η κατάρρευση μετά δεν υπάρχουν ακριβή συμπεράσματα, αν και ένας επαγγελματίας προσιτής πρέπει να είναι προσιλωμένος μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ναι, πρέπει να είναι, εντάξει, αλλά να σκεφτούμε ότι και οι ποδοσφαιριστές και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές άνθρωποι είναι. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει αλλά πίεση, Αυτές οι κρίσεις που κάνεις τώρα, ναι, είναι παρεπόμενες. Εγώ εκτιμώ ότι το γκολ του Βόλου που ακυρώθηκε είναι κανονικό. Να πούμε, αυτό ήθελα να πω, Γιάννη, ορισμένα πράγματα. Θα τα δούμε και αυτά. Εάν το σκορ γίνει 0-2, δεν θα συζητάμε για αυτά που συζητάμε τώρα. Όχι μόνο αυτό. Όταν έδωσε το πέναλτι σε βάρος του Ολυμπιακού Πειραιός, κάρτα δεν είδα να δείξει στον ΜΠΑ. Που είναι κάρτα. Κίτρινη. Έχει αλλάξει ο κανονισμός, είναι κίτρινη κάρτα. Γιατί ο ΜΠΑ έπρεπε να έχει αποβληθεί. Δεν τα δείξαν καλά τα στιγμιότυπα. Ναι. Συμφωνώ, είναι κίτρινη κάρτα. Το γκολ που ακυρώθηκε. Γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ? Καταρχάς δεν ξέρουμε αν είναι κάτοχος. Γιατί λένε μερικοί ότι είναι κάτοχος της μπάλας ο τερματοφύλακας. Να δούμε παρακαλώ την απόκρουση που κάνει, την απόκρουση του αγώνα που κάνει ο Γκαραβέλη στο πρώτο ημίχρονο. Είναι Απόστολε, αυτή η φάση. Ένα λεπτό. Είναι ως μη γενόμενη. Είναι offside. Όχι μόνο offside. Και έχει κάνει φάουλο Μασούρα. Πέρα από αυτό. Είναι δύο τα λάθη του διαιτή. Πρώτον, κάνει το φάουλο που σπρώχνει τον αμυντικό του Βόλου. Και δεύτερον, είναι offside. Δεν έχει σημασία. Μπορούμε να τη δούμε τη φάση αυτή? Να τη δούμε. Δεν υπάρχει. Ο μη γενόμενη είναι αυτή. Προς το τέλος του δευτέρου μέχρι του πρώτου. Ο μη γενόμενη για μας. Ναι, αλλά όχι, αν έμπαινε γκολ πιστεύω ότι το ΒΑΡ θα το ακύρωνε. Εντάξει. Έτσι πιστεύω. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Εγώ όπως ακύρωσα και τον γκολ. Και θέλω να πω και για την περίπτωση του Νίνι κάτι. Εδώ κοίτα. Ναι. Καθαρό offside. Είναι καθαρό offside. Αλλά η απόκρουση είναι απόκρουση. Ο βοηθός, ο Λάισμαν κάνει βόλτα. Εντάξει, το ΒΑΡ εδώ δεν επεμβαίνει, μόνο αν υπάρξει αποτέλεσμα. Ο βοηθός κάνει βολτίτσα. Ναι, δεν έχει την σωστή θέση. Γαλάτη, τι έγινε στο ημίχρονο, θα μας πεις ή θα έρωνται διάφορα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Δείχνουν τον Νίνι. Εγώ πιστεύω ότι η κίνηση του Νίνι σημαίνει ότι δεν χτύπησε τον τερματοφύλακα. Αυτό που. Γιατί με πήραν τηλέφωνο. Αυτό που κάνει ο Νίνι. Να του δώσουν και το fair play τώρα. Ναι, αυτό που κάνει ο Νίνι είναι η κίνηση ότι γιατί υπήρχε μια επαφή με τον τερματοφύλακα. Και λέει όχι. Δηλαδή να προλάβει, μην τυχόν ο διαιτητής δείξει κάρτα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Και δεν είναι ότι. Είναι σωστή η άποψή σου. Ναι, δεν είναι επειδή παρακολουθώ τα παιχνίδια με προσοχή. Βέβαια δεν έχω την πολυτέλεια που έχουν οι τηλεκριτικοί μας, οι διαιτητές, να τα βλέπουν. Εγώ βλέπω εκείνη την ώρα και διαπιστώνω ότι ο παίκτης έκανε έτσι για να προλάβει τον διαιτητή εδώ. Κοιτάξτε. Δεν έκανα τίποτα, λέει. Ναι, γιατί ήρθε σε επαφή με τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, και δεν ζητάει, γιατί διαφορετικά το πέσιμό του μπορεί να. Φοβόταν μην τυχόν του ζητήσουν και κάρτα για θέατρο ενδεχομένως. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάντως με τον πέναλτι του Μπα, γιατί υπήρξαν. Βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι ότι δήθεν μπέρδεψε τα πόδια του παίκτη του Βόλου. Όχι. Τον χτυπάει ο Μπα στο κάτω μέρος του πίσω ποδιού με το δικό του πόδι. Οπότε το πόδι. Άντε να τα μπέρδεψε. Να έπεσε μόνος του. Την αντίδραση του Μπα που παίρνει την μπάλα και τη χτυπάει. Εννοείται. Δεν τη βλέπουν. Όχι, αυτοί που βγήκαν να πούνε διάφορα. Δεν τη βλέπουν την αντίδραση απλά, του παίκτη. Απλά ο διαιτητής εκείνη την ώρα. Συστρατεύουμε απόλυτα με τα λεγόμενα του κύριου Κανούλη. Γιάννη, έπρεπε να δείξει στο Μπα κίτρινη κάρτα. Βέβαια, όχι, γιατί έκανε κίτρινη. Ένα επικίνδυνο φάουλ. Για την ανατροπή του Δουβίκα. Για τον πέναλτι. Και μετά τι κάνει, παίρνει την μπάλα, τη χτυπάμε δύναμη κάτω. Παίρνει άλλη μια κίτρινη και φεύγει. Κοίταξε. Εντάξει, αυτό ήταν αυστηρό. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να γίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Έκανε ένα επικίνδυνο παίξιμο. Όταν έκανε δύο φορές πολύ επικίνδυνο παίξιμο, έχει δεύτερη κίτρινη. Έχει κίτρινη κάρτα, την οποία του χαρίστηκε ο διαιτητής, δεν την έδειξε ποτέ, που σημαίνει ότι ο Χουσέινου Μπα έπαιρνε την άγουσα για τα αποδυτήρια.
Και κοίταξε, να πούμε για τον γκολ που ακυρώθηκε. Ο κανονισμός λέει το εξής. Ο τερματοφύλακας, όταν είναι κάτοχος της μπάλας, έστω και με το ένα χέρι, θεωρείται ότι είναι κάτοχος. Εδώ όμως, εάν ο παίχτης έκανε επικίνδυνο παίξιμο του Βόλου, έπρεπε ο διαιτητής να του δείξει κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε καμιά επαφή. Έπρεπε νομίζω να δουν στο ΒΑΡ. Τώρα, δεν ξέρω, δεν μας το έδειξε καθόλου ούτε το ΒΑΡ ειδοποίησε. Απλώνει το πόδι ο Μπαρτόλο, αλλά απλώνει και χτυπάει την μπάλα, όχι τα χέρια του ΣΑ. Λοιπόν, φαίνεται καθαρά στην. Όχι σε αυτή την κάμερα. Εκεί. Αυτό που λένε ότι ήταν κάτοχος, δεν ξέρω αν ήταν κάτοχος. Γιατί αν είναι κάτοχος, εντάξει. Αλλά και, δεν... οι δύο διεκδικούν την μπάλα. Ακριβώς. Ο παίκτης του Βόλου τη βρίσκει πρώτος, μετά βρίσκει το χέρι, είναι καθαρό γκολ. Δεν πήγαν στο, τουλάχιστον να πήγαιναν στο ΒΑΡ και να έπαιρνε την απόφαση. Μετά λοιπόν το 1-1 ήταν 0-0, το αποτέλεσμα μπορεί να πήγαινε στο ΒΑΡ. Το 0-2 ήταν βαρύ. Έτσι. Αυτό ήταν 1-1, γινόταν 1-2. Και τα πράγματα αρχίζαν και στριμώχνονταν για τον Ολυμπιακό Πειραιώς και επίδοξο πρωταθλητή. Στο ημίχρονο, οι διαιτητές και η αποστολή του Βόλου στα αποδυτήρια δέχτηκαν κάποιες έτσι, επισκέψεις. Λεκτικές. Και κάποιες επισκέψεις, λέω. Εγώ το λέω πολύ τρυφερά και πολύ... πώς τα χρόνια πολλά. Πολύ ελαφρά, ναι. Πού είναι το κακό. Απλά θα ήθελα να πω ότι και το είπε και σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ του Βόλου ότι ο Ολυμπιακός Πειραιώς δεν έχει ανάγκη, κύριε Πρόεδρε του Ολυμπιακού Πειραιώς, κύριε Αντιπρόεδρε του Ολυμπιακού Πειραιώς, κύριε Γενική Αρχηγέ, δεν έχει ανάγκη την βοήθεια των διαιτητών για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Είναι καλή ομάδα. Και εσείς με αυτά που κάνετε, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Αρχηγός, απλά υποβιβάζετε ή υποτιμάτε την αξία της ομάδος σας. Δεν χρειάζεται αυτά ο Ολυμπιακός Πειραιώς για να κερδίσει ένα παιχνίδι με ομάδα η οποία έχει τη δυναμικότητα του Βόλου μέσα στο Καραϊσκάκι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτά είναι γελιότητες, είναι ξεφτιλίκια πράγματα, έτσι όπως λέει και η πιάτσα. Δηλαδή, γιατί χρειαζόταν να μπουν οι σύμβουλοι ή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πειραιώς να πάει στους διαιτητές και να αρχίσει τα μπινιλίκια ή να πει οτιδήποτε, ποιος ο λόγος. Και εδώ γιατί... υπάρχει ευθύνη του παρατηρητή αγώνος, του παρατηρητού αγώνος. Ποιος παρατηρητής, αυτό το λέω παρατηρητή. Λέω ότι οι διαιτητές πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ασφάλεια. Να προστατεύονται. Μόνο τους παρατηρητές της UEFA φοβούνται. Μόνο αυτούς, γιατί το κοιτάπι είναι... Και κάτι αλλά για το... θα μου πείτε, εδώ ο Μελισανίδης έπιασε τον άλλον, ξένος διαιτητής ήταν από τα τέτοια του και έπεσε στα μαλακά. Είναι η ΕΠΟ. Ποιος δικάζει. Μια ΕΠΟ η οποία... Ποιος δικάζει. Αν γινόταν αυτό σε παιχνίδι ευρωπαϊκό που έκανε ο Μελισανίδης, το νούμερο σε χρηματικό πρόστιμο θα ήταν δυσθεώρατο και η τιμωρία του θα ήταν πάνω από ένα χρόνο δύο. Εκτός των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Βέβαια. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι κατά τα άλλα η αποστολή του Βόλου ήταν ο κύριος Λούτσος, ήταν ο κύριος Βαβανέλος που ήταν κάτω, ήταν και άλλα 2-3 στελέχη. Κύριος Λούτσος δεν έχει φύγει. Έχει φύγει ο κύριος Λούτσος, αλλά στηρίζει την ομάδα και είναι εξωκοινοβουλευτικός. Μάλιστα. Εξωδιοικητικός παράγοντας της ομάδας του Βόλου. Χαρτοφυλακίος. Ναι. Αποστόλη, θέλω να πω και κάτι άλλο για το παιχνίδι αυτό. Η φιλοξενία που τους παρέθεσε η γηπεδούχος ομάδα ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, εξαιρετική. Είχαν τη δικιά τους τη σουίτα, όλες τις... με δηλώσεις τόσο του κυρίου Βαβανέλος, του κυρίου Λούτσου, δεν είχαν κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα με την φιλοξενία. Άλλωστε το λέει και στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Βόλος, ότι η φιλοξενία των στελεχών μας ήταν άψογη. Το ίδιο θα τα αποδώσουμε και εμείς στο δεύτερο γύρο, στο Πανθεσσαλικό. Αυτό όμως που έγινε στα αποδυτήρια, αυτή η λεκτική επίθεση που δέχτηκαν οι διαιτητές και η αποστολή της ομάδας του Βόλου
και από τον πρόεδρο της ΠΑΕ αλλά και από στελέχη. Δέχτηκε και η αποστολή της ομάδας. Δέχτηκε και η αποστολή. Ναι. Ήταν άψογη φιλοξενία. Τα μπενιλίκια τα φαινόμενα. Ήταν άψογη φιλοξενία. Ναι, η φιλοξενία των. Ποιον? Των στελεχών, των διοικητικών στελεχών. Τα σοκολατάκια. Όταν πας και φοβίζεις τους παίχτες είναι φιλοξενία. Ελάτε τώρα. Τώρα ό,τι και να πούμε. Αυτά να πούμε. Έγιναν, αυτά έγιναν στα αποδυτήρια και ο διαιτητής στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας διαιτητής ο οποίος δεν δικαίωσε δυστυχώς την σφυρίχτρα που φοράει και αυτούς που του έδειξαν εμπιστοσύνη για να διαιτητεύσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ένα λεπτό, Αποστόλη, να πούμε κάτι και για το παιχνίδι αυτό και να συμπληρώσω κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ όπως πραγματικά το έδεσες, στον πειθαρχικό έλεγχο απέτυχε. Ο Άρτα πολύ ξύλο. Και κάτι άλλο, εδώ που είμαστε, είμαστε για να λέμε τις φάσεις. Δεν θα πάρουμε θέση. Εγώ δεν παίρνω θέση για ένα σωματείο, αλλά βλέπω σαν διαιτητής και κρίνω τις φάσεις. Γιατί ναι. Με πήραν πολύ. Εδώ δεν είμαι αν είμαι με τη μία ομάδα με την άλλη. Βλέπω και λέω τον κανονισμό. Όπως βλέπουμε τις φάσεις. Τέλος. Ναι, εννοείται. Και επειδή υπάρχει κόσμος στο τηλέφωνο που θέλει να μιλήσει, πρέπει να του δώσουμε το βήμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο πάνελ. Γεια. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια, δεν θα ήθελα να μου διακόψει κανείς. Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα της Λάρισας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καλογιάννη, και αν μπορεί ας μου απαντήσει. Γιατί συνεχίζει, παρόλο την κατρακύλα της ΑΕΛ, την αγωνιστική, να στηρίζει τόσο πολύ τον κύριο Πούγια, λοιπόν, και στο κάτω-κάτω να σας πω και το άλλο, ποιον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή με αυτή την πορεία που έχει η ΑΕΛ, που πάει κατά διαόλου, λοιπόν, από το κακό στο χειρότερο, τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Πούγιας, ασχολείται με τον κύριο Καρυπίδη του Άρη, ασχολείται με τον κύριο Μπέο της ΠΑΕ Βόλος, δεν κοιτάνε τα χάλια τους εκεί πέρα. Και βγαίνει ο κύριος Καλογιάννης και τους στηρίζει, λοιπόν, για να βάζουν τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα της ΑΕΛ κάτω από το χαλάκι. Ο κόσμος της Λάρισας δεν είναι χαζός. Λοιπόν, καταλαβαίνει. Λοιπόν, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Ας πάρουν θέση για τα προβλήματα τα πραγματικά. Ερώτηση κάνετε ή κήρυγμα τώρα. Και ας αφήσουν τη δηλώση κάνει ο κύριος. Ο πρόεδρος του Άρη. Ερώτηση κάνετε ή κήρυγμα, κύριε μου. Ορίστε. Είπατε ότι θα κάνετε μια ερώτηση στον Καλογιάννη. Ερώτηση κάνετε ή κήρυγμα. Ερώτηση είναι, κύριε Καλογιάννη, και αν μπορείτε ερώτηση. Να απαντήσετε. Ποια είναι η ερώτηση, για ξανακάτε την. Γιατί παρόλο την κατρακύλα της ΑΕΛ, καθώς είστε και ασχολείστε με δευτερεύουν πράγματα, τι δηλώσεις έκανε ο κύριος Καρυπίδης, τι δηλώσεις έκανε ο κύριος Πέος, και δεν λέτε τα προβλήματα της ΑΕΛ, έτσι όπως την έχετε καταδείξει. Μπορώ να σας απαντήσω. Βέβαια. Μπορώ να σας απαντήσω. Να με απαντήσετε, άμα μπορείτε. Η κατρακύλα μιας ομάδας δεν μπορεί επουδενή να γίνει με σκιαγραφικό, ούτε να περιγραφεί πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εσείς... Μην από νομίζετε ότι κοντεύεται... Ακούστε με να ολοκληρώσω και μετά λέτε τη γνώμη σας. Για ποια κατρακύλα μιλάτε, αν αύριο μεθαύριο κάνει 5-6 νίκες στη σειρά, θα είναι κατρακύλα. Περιμένετε λοιπόν. Θα κάνει 5-6 νίκες με αυτή την ομάδα που λοιπόν, έχει. Λοιπόν, αφήστε τώρα... Γιατί δεν τις κάνει τόσο καιρό 5-6 νίκες, κύριε Καλογιάννη. Ακούστε τι σας λέω. Περιμένετε το Γενάρη, περιμένετε περί τα μέσα Ιανουαρίου να μετρήσουμε τους πόντους. Περιμένετε, το είπα εδώ και τρεις εβδομάδες. Δεύτερον, μπορούσατε να πείτε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Κούγια επί παντός του επιστητού είναι ασφαλώς κάτι που ενοχλεί. Αλλά φέρατε παράδειγμα... Κάνετε λάθος, κύριε Καλογιάννη. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω, αυτή τη στιγμή, κύριε μου. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Και όχι με τι κάνει ο κύριος Καρυπίδης, τι κάνει ο κύριος Μπέος ή ο κάθε πρόεδρος της κάθε ομάδος. Φέρατε ως παράδειγμα την ανακοίνωση που έβγαλε για τον Καρυπίδη. Ήταν η πιο σωστή... Μία ασχολείται με τον Καρυπίδη, μία ασχολείται με τον Μπέο, μία ασχολείται με τον πρόεδρο καλώς. Της οποιασδήποτες ομάδος δεν μπορείτε ωραία, να απαντήσετε. Μιλήστε μόνοι σας. Μιλήστε μόνοι σας. Κρύβετε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, κύριε Καλογιάννη. Αυτό είναι από δικιά σας. Αυτό είναι δικιά σας άποψη και να σας πω και κάτι. Μα αυτό τα προβλήματα μιας ομάδας είναι προβλήματα της οικογένειάς της. Και τα λύνει μόνη της. Δεν θα τα βγάλει στο εκάδιο. Τότε εσείς τι ρόλο έχετε στην τηλεόραση εκεί που βγαίνετε, κύριε Καλογιάννη.
δεν αντιπροσωπεύετε την ΑΕΛ. Δηλαδή εσείς είστε ευχαριστημένος με αυτή την εικόνα της Λάρισας. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Μάλλον εσείς δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να απαντήσετε. Οι άνθρωποι περιμένουν ποια αγωνιστική θα χάσει η ομάδα για να βγουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Δηλαδή αύριο και μιλάει για τον Καρυπίδη, μιλάει για τον Καρυπίδη, μιλάει για τον Καρυπίδη όταν από τις δηλώσεις συγκεκριμένες του Κούγια παρενέβη ο κύριος Σιμιτζόγλου και η υπόθεση πάει στην Επιτροπή της ΕΠΟ. Βρήκες και παράδειγμα να πεις. Να έλεγες κάποιες άλλες δηλώσεις του Κούγια που δεν έχουν σχέση με την ΑΕΛ και κακώς τις κάνει, το καταλαβαίνω. Με τον Καρυπίδη. Ασχολείται μονίμως με πράγματα εξωαγωνιστικά ο κύριος που σας ενοχλεί αυτό. Για να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της ΑΕΛ. Εσάς τι σας ενοχλεί αυτό? Πώς δεν με ενοχλεί? Για ποιο λόγο? Βεβαίως και με ενοχλεί. Για ποιο λόγο? Αφού δεν έρχεσαι στον γήπεδο. Γιατί δεν λέτε αφού στο γήπεδο δεν έρχεστε, είστε από αυτούς που λέτε μην πάτε στο γήπεδο. Κύριε Καλουγιάννη. Ακούτε τι σας λέω εγώ. Θα βρεθείτε στη Β' Εθνική. Ακούτε τι σας λέω. Εσείς είστε από αυτούς που δεν πάνε στο γήπεδο. Κύριε Καλουγιάννη, και θα είστε υπόλογος κι εσείς στον κόσμο της Λάρισας. Σε ποιο, σε σένα? Θα είστε υπόλογος κι εσείς στον κόσμο της Λάρισας. Σε σένα και στις συμμορίες. Εγώ. Επειδή υπηρετούμε την ομάδα, θα είμαστε υπόλογοι. Υπόλογοι είσαστε εσείς. Υπόλογοι είσαστε εσείς καθημερινά που καθιβρίζετε την ομάδα, που βγαίνετε παραμονές αγώνα όπου μπορείτε, που πετάτε τρικάκια. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν θα δώσουμε ξεκίνηση σε κανένα από εσάς. Για μια κύπατη για τον Γενάρη. Τελειώσαμε. Αυτή την κυπέρα του Αυστρία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πέντε φορές πρέπει να το πούμε για να τον κόψουν τον άνθρωπο. Καλημέρα. Ξέρετε τι κάνανε πριν την καλημέρα. Πριν το παιχνίδι με τον Άρη πετάξανε Φέι Βολάν στα γραφεία της ΑΕΛ, στο ραδιόφωνο της ΑΕΛ, στις πλατείες, με τη φωτογραφία του Κούγια και τα γνωστά συνθήματα. Και βγαίνουν ομαδικά όπου υπάρχει δημόσιο βήμα για να λένε αυτά που λένε. Καλημέρα. Από το κακό στο χειρότερο, ακούστε, από το κακό στο χειρότερο. Το βλέπουμε Γιάννη, το βλέπουμε. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια. Μας συμμιλάμε. Ναι, με όλους. Α, ωραία, ωραία. Βασικά ήθελα να ξεκινήσω από ένα λάθος που έχω επισημάνει εδώ πέρα στην εκπομπή σας, αλλά θα μιλήσω πρώτα για τον κύριο Καλογιάννη, τον οποίο τον γνωρίζω μέσω ενός φίλου και συνάδελφου, ο οποίος ζει στη Λάρισα, είναι οπαδός της Λάρισας, φιλάθλος μάλλον. Κακώς ακούγονται όλα αυτά για τον κύριο Καλογιάννη. Έχει πολύ καλή πένα και τα λέει και πάρα πολύ καλά. Και φεύγω τώρα από τον κύριο Καλογιάννη για να επισημάνω ένα λάθος στην εκπομπή. Αν επισημάνατε μόνο ένα, είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε κάνει πολλά λάθη. Όχι. Ο κύριος διαιτητής έχει λάθος φόντο από πίσω. Είστε σκηνοθέτης, τι είστε? Όχι, τίποτα δεν είμαι. Απλά ως παρατηρητής, ως τηλεθεατής. Ναι, ως τηλεθεατής το βλέπω. Έχει λάθος φόντο. Τι εννοείτε, δηλαδή δεν είναι καλός ο χρωματισμός? Είναι ερυθρόλευκο. Ολυμπίκ. Ολυμπίκ. Α, είναι ερυθρόλευκο. Ολυμπίκ, Μαρσέη, ξέρω εγώ, Ολυμπίκ. Ναι. Κουρελέ, λέγαμε παλαιότερα. Έτσι. Λοιπόν. Είναι το στούντιο, έτσι. Ολυμπιακός Λουτρακίου είναι. Κοιτάξτε, κατά βάθος είμαστε όλοι Ολυμπιακοί. Όχι. Ναι. Δεν μπορεί. Η Ελλάδα γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες, οπότε είμαστε όλοι Ολυμπιακοί. Λοιπόν. Άλλο αυτό και άλλο η ομάδα. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Από? Είμαι μόνο από το Κερατσίνι. Ναι. Είμαι μόνο Ολυμπιακός. Δεν είσαι ο Κερατσινίου? Όχι. Όχι. Έχω ζήσει στα Τσιμέντα. Έχω συναντήσει με μεγάλους παίκτες. Τους έχω δει. Και θα σας πω το εξής. Ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν χρειάζεται τη διαιτησία για να κερδίσει μια ομάδα όπως είναι ο Βόλος. Ο Βόλος, ο οποίος πέρσι, κάτι τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν ήταν για να παραμείνει. Έτσι. Φέτος μπήκε μέσα στο Καραϊσκάκι, έπαιξε ανοιχτά και θα μπορούσε να κάνει και την έκπληξη. Αλλά
Από εκεί και πέρα θα έρθω τώρα σε διαφωνία με τον κύριο διαιτητή, τον οποίο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, ας με συγχωρέσει, και δεν έχω ακούσει και το όνομά του, έτσι, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Κανούλης είναι ο σπίτι. Δεν πειράζει, δεν χάνει και τίποτα σπουδαίο. Εντάξει, όχι, προς Θεού δεν είπα αυτό. Λοιπόν, όταν ο Ολυμπιακός φωνάζει για το ΒΑΡ και για τους διαιτητές, ένας διερμηνέας μεταφραστής, επειδή είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Ανατολικό Μπλοκ, έλεγε ότι δεν. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε λάθος στη διαιτησία. Μα αυτά υπήρχαν πάντοτε. Αυτό θέλουμε, αδελφέ, να σταματήσουν αυτά. Βεβαίως και να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν όμως? Πρέπει να υπάρξει μια δραστική λύση. Τι προτείνει, με συγχωρείς, Αποστόλη, τι προτείνει για να σταματήσουν? Αφού κάνει την ερώτηση, τι προτείνετε εσείς, κύριε? Εγώ προσωπικά? Ναι, εσείς. Εγώ προτείνω να εξαφανιστούν όλοι οι Έλληνες διαιτητές. Α, να έχουμε ξένους διαιτητές, δηλαδή. Να έχουμε ξένους διαιτητές, να έχουμε ξένους στο ΒΑΡ. Αν και είδαμε και στο παιχνίδι με τη Manchester City και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι γίνονται λάθη. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο αδέκαστοι. Δεν λέω ότι πληρώνονται, ότι τα παίρνουν, ότι κάνουν, ότι δείχνουν. Μπορεί ίσως και με το φόβο, με οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Δείγματα υποτέλειας δίνουνε. Ίσως, ναι. Δεν διαφωνώ. Αυτό, μεγάλη κουβέντα είπε ο Καλογιάννης τώρα. Δεν διαφωνώ. Πάντα λέει καλές κουβέντες. Υποτέλεια. Πάντα λέει καλές κουβέντες ο κύριος Καλογιάννης. Αυτό το μήνυμα που περνάει από κάτω, μπορείτε να το διαβάζετε, συμφωνείτε μαζί του? Το σημερινό αγώνα έγινε από την εκπομπή σας. Ναι. Μπράβο, σας ευχαριστούμε λοιπόν. Άρα είστε, μας βλέπετε. Βέβαια και σας βλέπω. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να βλέπουμε λίγο και τα πράγματα αντικειμενικά. Και λέω τώρα το εξής. Ο Ολυμπιακός παίζει συνέχεια, okay? Ναι. Συνέχεια. Ευρώπη-Ελλάδα, κύπελο, πρωτάθλημα. Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη βασική δεκάδα, θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα? Μπορεί να ήταν και χειρότερο. Και αν όχι, ποιο θα ήταν? Μπορεί να ήταν και χειρότερο από αυτό που έφερε. Χειρότερο για ποιον? Μπορεί να κέρδιζε πολύ δύσκολα. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Ότι ο Ολυμπιακός Πειραιώς με ένα μπάτζετ γύρω στα 50-60 εκατομμύρια δεν έχει δικαίωμα να λέει ότι κάνω rotation και δεν παίζω καλά. Μάλιστα. Να ρωτήσω λιγάκι κάτι. Ναι. Έχετε κάνει προπονητής? Προπονητής όχι, δεν έχω κάνει. Έχω κάνει ποδοσφαιριστής όμως. Και διαιτητής έχει κάνει, Αποστόλη. Και διαιτητής. Καλά, δεν λέει κάτι τώρα αυτό. Εάν 10 παίχτες. Ναι. Παίζουν μαζί μόνο στην προπόνηση. Ναι. Στον αγώνα πώς θα είναι? Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα είναι? Αν 10 παίχτες παίζουν μόνο στην προπόνηση μαζί. Ναι. Πιστεύετε ότι θα έχουν την ίδια συνοχή και στον αγώνα? Που δεν είναι, όχι. 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 Εάν λοιπόν έπαιζε η βασική εντεκάδα, εγώ σας λέω ότι το σκορ θα έλεγε 8-10-0. Όπαρα, κράτα κάτι. Βάλει λίγο φρένο. Τι λίγο φρένο, γιατί? Εκεί στο Κερατσίνι τα βλέπετε όλα διπλά? Όχι, τα βλέπουμε όλα κόκκινα. Όλα κόκκινα. Όλα κόκκινα. Δεν μπορώ να συζητήσω. Είναι. Τα βλέπουμε όλα κόκκινα. Τι ψέματα θα σου πω. Εντάξει. Δεν λέω ότι δεν έπαιξε καλά ο Βόλος. Έπαιξε. Δεν έχει αλλά δικαίωμα. Αλλά βρήκε έναν Ολυμπιακό. Άκουσε με, αδερφέ. Ήταν... Πέστε μου. Δεν έχει δικαίωμα, για να τελειώνει η κουβέντα. Mm-hmm. Μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό Πειραιώς ή σαν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Που έχουν μπάτζετ. Α, τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, άστονα. Θέλω να σου πω ότι. Το αδερφάκι σα, μην το πιάνετε στο στόμα σα. Αφήστε το, γιατί θα έχετε οικογενειακές κόντρες. Πάμε παρακάτω. Με μένα, εγώ. Όχι, οικογενειακές. Με σένα. Οικογενειακές κόντρες, άλλο εννοώ. Πες μου. Αν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό Πειραιώς, επαναλαμβάνω, με 50-60 εκατομμύρια μπάτζετ, λέει ότι κάνω rotation και δεν παίζω καλή μπάλα, τότε είναι αποτυχημένη όλη όλη η φιλοσοφία του γενικότερα. Μάλιστα. Αποτυχημένη θεωρείς εσύ μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει βαθμούς στην Ελλάδα? Μην μπερδεύεσαι τώρα με αυτά που... Εγώ μπερδεύομαι. Σου λέω αποτυχημένη η φιλοσοφία της. Δεν σου είπα αποτυχημένη η παρουσία της. Πραγματικά δίνει η πολλά. Η φιλοσοφία της την οδηγεί στην παρουσία της. Ναι, ρε αδερφέ, να τα πούμε και πιο σκληρά τα πράγματα. Βεβαίως. Πήρες 10-15 πρωταθλήματα με την Παράγκα.
Πούστηκα, κάλπηκα. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Εσύ έχει αποδείξει γι' αυτό. Φυσικά και έχω αποδείξει. Τα λένε. Γιατί δεν πηγαίνει στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα. Γιατί δεν πα στον είχαν εισαγγελέα. Είχαν εισαγγελεί τα κόλπα τα περίεργα και ακόμα υπάρχουν υποθέσει. Γιατί δεν πα στον εισαγγελέα. Ακόμα υπάρχουν υποθέσει που ψάχνονται. Ωραία, τότε λοιπόν να μπουν οι Τούρκοι μέσα να μα πάνε να διαλυθεί το κράτο. Αδελφέ, είναι η πιο κάλπικη ομάδα, άστο. Αποστολή. Συγχωρεί τώρα που σου μιλάω και στον ελληνικό. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή την αλαζονία και τη μαγιά, άστινα. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε μόρφα και ευγενικά. Εντάξει. Ούτε αλαζόνα αισθάνομαι, ούτε και μάγκα. Έπαιρνε τηλέφωνο και μας παρακαλούσε να σε ψηφίσουμε. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ το ίδιο. Τι ρόλο παίζει το ένα με το άλλο. Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Άντε γεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξανά μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι και μπορεί να υπήρξε σε αυτά που είπαμε κάποια παραπληροφόρηση, δεν ξέρω τι, μπορεί να ακούστηκε κανένα λάθος. Θα είμαστε διορθώσει όμως όλα αυτά. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδος της ΠΑΕ Βόλος, ο κύριος Σάκης Πέτρου, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ήθελε να κάνει μια παρέμβαση και με χαρά συμμετέχει στο πάνελ έστω και τηλεφωνικά της εκπομπής μας τούτη τη στιγμή. Καλησπέρα κύριε Πέτρου και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ, σε όλους τους τηλεθεατές σας. Όπως είπατε και εσείς, η τηλεφωνική μου επικοινωνία με εσάς έχει να κάνει μόνο και μόνο να αποκατασταθεί η αλήθεια, γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση, ΠΑΕ. Ναι. Και καλό είναι να αποκατασταθεί η αλήθεια, να πούμε δύο πράγματα το τι έχει γίνει μέσα στο Γιώργο Καραϊσκάκης. Ναι. Αυτά που γράφει και ανακοίνωση της ΠΑΕ, και αυτό πρέπει να πούμε αλήθεια στον κόσμο, έχει να κάνει μόνο ότι εμείς είχαμε άψογη φιλοξενία η ομάδα και θα τα αποδώσουμε. Άψογη φιλοξενία, να το τονίσουμε αυτό. Το μόνο που έχει γίνει και έχει βγει ανακοίνωση από την ΠΑΕ είναι για αυτό που έγινε στο ημίχρονο που όλος ο Ολυμπιακός την έπεσαν στους διαιτητές. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμάς δεν μας πείραξε κανένας. Α, ούτε είχατε και λεκτικές έτσι επιθέσεις. Εμείς τίποτα. Αυτά είναι ψέμα. Καλό είναι να αποκατασταθεί η αλήθεια, γι' αυτό κάνω και την παρέμβαση. Και πολύ καλά κάνετε. Μόνο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα η ΠΑΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και απορώ γιατί να τα μεταφέρουμε λάθος. Όχι, την ανακοίνωση την έχει βγάλει την ξεκάθαρα διαβάσαμε, ναι. Ναι, έχει βγάλει ξεκάθαρα την ανακοίνωση ότι ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και ναι, θα τα αποδώσουμε. Και το μόνο που κατηγορούμε κατηγορηματικά είναι αυτά που γίνανε στο ημίχρονο, στο πέσιμο στους διαιτητές. Τίποτα άλλο. Πάντως κύριε Πέτρου, δεν ευθύνομαι γι' αυτό, διότι εισέπραξα την είδηση, γι' αυτό τοποθετήθηκα. Εντάξει, εγώ απλά επειδή το άκουσα και στάθηκα την ανάγκη να μεταφέρουμε την αλήθεια στον κόσμο. Και τίποτα. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί από εδώ εμείς μόνο την αλήθεια λέμε ή προσπαθούμε να την εκμεύσουμε από κάποιους για να την πούν. Αυτό που είπε λοιπόν κύριε Πέτρο, μια που είστε και στον αέρα τούτη τη στιγμή, αυτό που είπε μια πληροφορία ο κύριος Κανούλης, ότι βρίσκεται ένας κεντρικός αμυντικός, Ιταλός αμυντικός εδώ στο Βόλιο για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει, ισχύει? Κύριε Γαλάτη, αυτά τα ξέρετε πολύ καλά, θα βγουν επίσημα από την ΠΑΕ. Ειλικρινά δεν πρόσεξα την εκπομπή σας, απλά επικοινωνήσα μαζί μου για αυτό που ακούστηκε από την εκπομπή σας και γι' αυτό αισθάθηκα την ανάγκη να κάνω την παρέμβαση. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω, μόνο βγήκα, αισθάνθηκα την ανάγκη να αποκατασταθεί η αλήθεια και τίποτα άλλο. Να με συγχωρείτε. Καλό θα είναι να βοηθάτε και την εκπομπή κύριε Πέτρο όμως καμιά φορά, με καμιά πληροφορία έτσι, να την κάνουμε την παρέμβαση σε λίγο πιο πικάντικη. Είμαστε στην blacklist εμείς. Η ΠΑΕ τα βγάζει όλα επίσημα από το site της, άρα εσείς δημοσιογράφοι τα παίρνετε από εκεί και μπορείτε να τα μεταφέρετε. Αρκεί να μεταφέρονται σωστά και όπως είναι. Σωστά, πάντα σωστά. Ευχαριστώ πάντα πολύ, γιατί πέρασε και η ώρα και η ομάδα έχει αύριο πρωί προπόνηση. Απλά αισθάνθηκα την ανάγκη, γι' αυτό τηλεφώνησα να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Ναι, η αλήθεια αποκαταστάθηκε κύριε Πέτρο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό και εσείς, βράδυ. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια. Γιώργος. Έλα Γιώργο. Τι κάνατε? Το παλεύουμε. Απλά άκουσα εκεί τον κύριο, το διαιτητή, τον κύριο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τον κύριο Κανούλη. Ναι, λέει, έλεγε ρε παιδί μου για τις αφισβητούμενες φάσεις και τέτοια. Αυτό είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου.
Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του ποδοσφαίρου σας, πληροφορώ. Παιδιά, κοιτάτε το δέντρο 750 χρόνια. Παρακολουθώ εδώ διάφορες εκπομπές, παπαγαλάκια και παπαγαλάκια στις τηλεοράσεις και ομάδες τζούφιες. Ξέρετε καμιά ζόρια ομάδα? Καμιά? Ζόρια. Ζόρια. Ναι, ξέρω εγώ αυτό που έβαλε 3 γκολ την ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Που είναι ομαδάρα της Ελλάδος. Πώς τη λέγανε? Ζόρια. Ζόρια είναι ουκρανική ομάδα αυτή. Ναι, αυτή που κέρδισε η ΑΕΚ εδώ μέσα, πώς την κέρδισε, 5-0. Όχι, αυτή την κέρδισε η ΑΕΚ 4-1 εκτός έδρας. Ναι, εδώ. Έχασε 3-0. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Ομόνια. Ναι. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Βόλο και τη Λάρισα είναι ομαδάρα και στην Ευρώπη τι είναι? Τίποτα. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Δηλαδή από τον χρόνο του πρωταθλητής, τι θέλω να πω, η κατάτια μας. Τι θέλω να πω. Με παίζει τώρα ο Μπουγενάς στον Ολυμπιακό. Με παίζει ο Χουλέμπος στον Ολυμπιακό. Με παίζει ο άλλος ο Ραφίνης στον Ολυμπιακό. Και οι τρεις μαζί είναι 250 χρονών και παίρνουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα για πλάκα. Ποιος? Μπορείτε τώρα. Δεν το δέχομαι εγώ. Εδώ έχουμε μια εκπομπή θεσσαλικού περιεχομένου και πέρα. Κύριε Γιάννη, συγγνώμη, απλά είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Καμία αντίρρηση τώρα. Ναι. Τι μας λέτε, είναι παραδείγματα αυτά που φέρνετε? Δεν δέχομαι εγώ τώρα να παίρνω που είναι 50 χρόνια στην Ελλάδα από το πρωτάθλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε, είναι αλλού αυτές οι ιστορίες. Όχι. Δεν έχει να κάνει με το τζούφιο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό. Ναι, αυτό λέτε. Δηλαδή θα πάρω το πρωτάθλημα Ολυμπιακός φέτος και θα παίζει το Πάσχα Ευρώπη. Ναι, ωραία. Με χαρά. Εκεί με χαρά πάμε. Πρέπει να... Με συγχωρείτε τώρα. Εμείς τη λύση... Κύριε Γιάννη, την άποψή μου λέω. Δεν κατηγορώ την εκπομπή. Εντάξει, αυτή την άποψη όμως ναι. Πρέπει να την κάνετε σε μια καθαρά εκπομπή που έχει σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ πήρα γιατί βλέπω ότι αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Δεν πήρα να σας κατηγορήσω. Συγγνώμη. Σε 20 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Η ΑΕΛ ναι. Έχει αγώνα σήμερα. Κι εγώ 3 λεπτά πήγα να τα πω. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημα με κερδίσει η Λάρισα ή χάσει. Το όχι, πρόβλημα είναι βαθύτερο. Αυτό δεν σας είπα τέτοιο πράγμα. Έγινε αδερφέ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Του κατάλαβε λάθος. Η ΑΕΛ παίζει στο Αγρίνιο αύριο, φιλοξενείται από τον Πανετολικό Γιάννη. Είναι έτοιμη αγωνιστικά. Η ΑΕΛ έχει πολλές απουσίες εν πρώτης. Κατά δεύτερο λόγο βλέπετε το κλίμα που επικρατεί στη Λάρισα. Εμφύγιος πόλεμος. Ναι. Εμφύλιος είναι όταν υπάρχει και η άλλη πλευρά που αντιμάχεται. Ναι, ναι. Η άλλη πλευρά δεν αντιμάχεται. Η άλλη καρτερικά τους ακούει και απλά κάνει το σταυρό της. Τι έγραψε ο άλλος πριν? Δεν βρίζουν την ΑΕΛ, βρίζουν την ΠΑΕ. Ακούστε τον άνθρωπο. Η ΑΕΛ είναι η ΠΑΕ ΑΕΛ. Και τα δύο κύπελλα και το ένα πρωτάθλημα και η ευρωέξοδη είναι της ΠΑΕ ΑΕΛ. Καμιανής άλλης ΑΕΛ δεν είναι. Γιατί καταλαβαίνω που το πας. Λοιπόν. Αυτοί οι Τόρζε Γκαζάλ τελειώσανε. Τόρζε Γκαζάλ τελειώσανε και οι δύο, ναι. Υπέγραψαν συνενετικά τη λύση των συμβολέων και επίσης μέχρι το απόγευμα σήμερα, δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν αύριο, αλλά έχει οριστικοποιηθεί και αυτό, υπήρξαν συνεννοήσεις με τον Ολυμπιακό για να επιστρέψει ο Κύπρος ο διευθύνης. Αυτός έπαιξε καθόλου ο Κωστή? Έπαιξε σαν αλλαγή στα Γιάννενα, έπαιξε και προχθές με τον Άρη και ούτω καθεξής. Ξέρεις που, τύπου, όχι μου κακοφαίνεται, μου είναι παράξενο. Πώς γίνεται να μην έχει θέση ο Γκαζάλ στη Λάρισα ή ο Τόρζε? Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Όταν η ομάδα του Βόλου και ναι. Η κάθε ομάδα, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναϊκός, αποφασίζει να διώξει ή να πάρει κάποιους παίχτες, γίνεται τόση φασαρία? Είναι σωστό αυτό που λέτε. Τι δεν καταλαβαίνετε, ότι όλο αυτό το πράγμα έτσι αποφάσισε, μια απόφαση έτσι διοικητική, μια απόφαση του κυρίου Κούγια και της τεχνικής ηγεσίας, μια απόφαση της διοίκησης και του κυρίου Κούγια, ότι πρέπει να οδεύσουμε προς αυτή τη λύση τώρα για πολλούς και διαφόρους λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί στην οικογένεια της ΑΕΛ και με τη μικρή οικογένεια της στενή, όχι τη μεγάλη με την έννοια της ομάδας της ιδέας. Την οικογένεια που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διοίκηση. Γιατί να γίνει τόσος ντόρος δηλαδή? Είναι κανείς που μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν την ΑΕΛ, αυτός που βάζει τα χρήματα και έχει και το πρόσταγμα το γενικό, θέλουν να μην πάει η ομάδα καλά? Όχι.
Προς τι αυτοί οι πυροβολισμοί. Ο άλλος έστειλε μήνυμα πριν και λέει πώς σχολιάζει τις δηλώσεις του Κούγια για την Ευρώπη. Τις είπε. Ότι πήρα τον Τάτσι για να πάμε Ευρώπη. Περίμενε το Πάσχα και θα δούμε. Αν οι δηλώσεις του Κούγια καταρρίφθηκαν ή αν δικαιωθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια έχεις δίκιο απόλυτο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο απόλυτο. Χριστούγεννο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον είπαμε. Σωστό. Ναι, αλλά επειδή όμως βλέπουμε λίγο μπάλα όλοι και το ψιλοκατέχουμε το άθλημα. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Και ο Μπακασέτας ήταν απαραίτητο στην ΑΕΚ και τον είχε καθαρίσει ο Μελισσανίδης. Ο Γκαζάλ. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γκαζάλ. Παράδειγμα μετά, έφερα. Μετά την επιστροφή του το καλοκαίρι δεν ήταν ο Γκαζάλ που ξέραμε πέρυσι. Και ο Τόρζε δεν ήταν ο παίκτης που ξέρουμε πέρυσι. Και ο Τόρζε ασφαλώς ναι, διότι από τη μέρα που έχασε την θέση στην βασική εντεκάδα δεν ήταν αυτός ο Τόρζε. Αλλά είναι Τόρζε όμως. Είναι ένα δεκάρι το οποίο, ένα χαφ που θα τον ήθελε οποιαδήποτε ομάδα, Γιάννη. Που έχει τα ίδια. Ομάδα, μπορούν να βρουν και σίγουρα θα βρουν και ενδεχομένως θα πάνε και καλύτερα. Όπως έστειλε ένας φίλος, ο Ντάουντα βάζει τα γκολ τώρα με τον Απόλλωνα, δεν έκανε για την ΑΕΛ. Αυτά είναι αστιότητες τώρα. Ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν. Μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα και να βγάλει μάτια. Έτσι, εδώ σωστά, δεν σωστά. Γίνεται. Σωστά, και σωστά. Οι κινήσεις αυτές έγιναν από τώρα. Πρώτον, για να βρουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές στον επόμενο σταθμό τους και για να μπορέσει η ΑΕΛ να κάνει τις επιλογές της όσον αφορά το Γενάρη. Δεν μπορεί να περιμένεις το Γενάρη και μετά να σου λένε οι παίχτες δεν φεύγουμε εμείς. Ναι. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, πρέπει λοιπόν, να το δώσεις στο ποδοσφαιριστή ένα εύλογο χρονικό διάστημα να διαπραγματευτεί και αυτό στη μεταγραφή και του. Και για να στείλει σε κάποια μηνύματα προφανώς. Λοιπόν, Νούνιτς, Πλατέλας, Νικολιάς. Δεν είναι στη διάθεση του κυρίου Τάτσι. Όπως και κάποιοι άλλοι τραυματίες, ο Γκοτζαμανίδης, ο Χαλάτσης που δεν έχουν παίξει ακόμα τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει. Οι τρεις που είπαμε, που αποτελούν ουσιαστικά παρελθόν, 20 παίκτες είναι στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι στο 7.30 ώρα στο Αγρίνιο. Η αποστολή της ΑΕΛ έφυγε στις 8 το πρωί, 20. Προπονήθηκε στο Εμιλέον, το οποίο παραχώρησε ο Πανετολικός. Είναι φανταστικό αυτό το Εμιλέον, ε. Ναι, ναι. Τα γήπεδα προπόνησης που έχει το Αγρίνιο ο Πανετολικός είναι φανταστικά. Το θέμα είναι ότι όταν κάνει αυτή την εξυπηρέτηση και δίνει σχεδόν σε όλες τις ομάδες που ζητούν ως αντίπαλοι, είναι μια ευγενική χειρονομία. Είναι fair play, fair play, fair play. Βεβαίως. Λοιπόν, Νάγκη, Μπέρτος, Ζίζιτς, Μιχαήλ, Στελιάνο, Ηλιάδης, Σπάρβ, Μιλουσάβλεβιτς, Τρούγιτς, Ντουρμισάη, Πινακάς, Γιουνές. Είναι οι 12 που μάλλον από αυτούς θα βγει η εντεκάδα. Και πάμε μετά στους υπόλοιπους 8 που απαρτίζουν την αποστολή. Είναι ο Μπάγιτς, ο Μούζεκ, ο Μαϊντανός, και η νεαρή ο Δάκτυλας, ο Γλινός, ο Λουφάκης, ο Ζαχαράκης και ο Κουτσανούλης. Δεν νομίζω να ξεκινήσει και με τους τρεις επιθετικούς και με Ντουρμισάη και με Πινακά και με Γιουνές. Μάλλον ένας από αυτούς τους τρεις μάλλον θα είναι εκτός. Εξαρτάται όμως, όπως τους είπα αυτούς τους 12. Το διάβασες αυτό? Τι? Έλεος λέει κύριε Καλογιάννη, τον Γρηγορίου τον έδιωξε επειδή δεν έβαζε Γκαζάλ και Τόρζε. Και τώρα τους διώχνει και αυτούς. Πού το ξέρει αυτό ο κύριος? Τι ρωτάτε ρε, ρωτάτε καμιά την Πυθία ή καμιά καφετζού? Δεν έχουν με τι να αντιπαρατεθούν και βρίσκουν το παραμικρό. Τους λέω μια για πάντα, θα κουραστούν πολύ. Για το θέμα του Τόρζε ας γυρίσουν πίσω στη Ριζούπολη κάπως στο βιβλίο. Και σταματώ εδώ. Δεν μπορούν αυτοί να κάνουν τίποτα άλλο από αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια. Μόνο κακό στην ομάδα. Το διάβασες αυτό? Αφήνει τον Τόρζε ελεύθερο και τον Γκαζάλ. Θα τους πάρει ο Βόλιος γρήγορα. Εντάξει, μπορεί να τους πάρει. Σίγουρα και οι δυο μπορούν να παίξουν άνετα.
Και οι δύο. Σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα μπορούν να παίξουν. Σε οποιαδήποτε. Στην ΑΕΛ δεν μπορούσαν να παίξουν πια. Τελειωμένη ιστορία. Γι' αυτό και έφυγαν. Τους ευχαριστούμε ωστόσο γιατί ήταν και οι δύο εξαιρετικά παιδιά. Ειδικά ο Τόρς είναι μεγάλη παιχτούρα, Γιάννη. Εντάξει τώρα. Είπε όμως ο Γιάννης Αποστόγιο ότι στη Λάρισα δεν έπιασε. Το μεγάλη παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα είναι. Στη Λάρισα όμως δεν έπιασε. Το δείχνει. Το παιχνίδι αύριο είναι εξάποντο. Έστω και όπως είναι η Ριάλ τώρα. Είναι εξάποντο το παιχνίδι. Για κάνε το πιο λιανάλιο, κάνε το πενινταράκια. Δηλαδή είναι τρεις... Όποια ομάδα το κερδίσει, επειδή είναι στη βαθμολογία τούτη τη στιγμή χαμηλά, πολύ κοντά, είναι έξι οι πόντοι, να ξέρετε. Τρεις που κερδίζεις και τρεις που χάνει ο αντίπαλος. Ο άλλος. Έτσι. Είναι 4-6-2. Τον αφήνεις πίσω 6 πόντους, αντί για 3. Δηλαδή κερδίζει η ΑΕΛ, γίνονται 5 οι πόντοι της διαφοράς από τον πρώτο τελευταίο. Χάνει η ΑΕΛ, καμπατζάρει ο Πανετολικός ένα πόντο την ΑΕΛ. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτά τα παιχνίδια είναι εξάποντα. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Και το χ δεν θα είναι άσχημο για την ΑΕΛ, δεν θα είναι... Και να πάρει και τον ποντάκο στο Αγρίνιο. Σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι το χ είναι καλό. Είναι καλό, μπράβο. Σωστό. Στη βαθμολογική θέση που βρίσκεται τώρα η ΑΕΛ, οπωσδήποτε αυτό που την εξυπηρετεί είναι η νίκη. Και να πούμε ότι προπαραμονή των Χριστουγέννων θα έχει ολοκληρωθεί και ο πρώτος γύρος για την ΑΕΛ τουλάχιστον και για όλες τις άλλες ομάδες. Γιατί ακολουθεί, συγγνώμη, το ερχόμενο Σάββατο το παιχνίδι με τον Όφη στο Αλκαζάρ. Δύσκολο μάτς εδώ. Δύσκολο μάτς. Μα τα βλέπουμε όλα φέτος. Όταν πάει ο Όφη και κερδίζει στον Βόλο, ρίχνει 4 και τρώει 2 από τον Απόλλωνα. Όταν ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 και δεν μπορεί να κερδίσει τον Άρη με 10 ποδοσφαιριστές. Όταν ο Ατρόμητος πήγαινε σαν πύραυλος, ο Αστέρας Τρίπολης πήγαινε σαν πύραυλος στην αρχή, έτρεμαν οι πάντες και χάνει από τον ΠΑΟΚ των 10 παικτών. Το είδες στο παιχνίδι σήμερα. Ποιο παιχνίδι? Αυτό που είπες, τον ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Στο δεύτερο. Όχι. Αυτό καλύτερα. Πολύ λίγο. Ναι, καλύτερα. Να μην το συζητήσουμε. Είπες μια σωστή, έκανες μια σωστή τοποθέτηση. Ναι. Για τη δυναμικότητα. Και για τα φιλικά που έλεγαν. Πάμε. Ακριβώς. Έχουμε γίνει μια Αγγλία ημιτασιών ωστόσο. Ναι. Γι' αυτό περιμένετε, θα δείτε και άλλα πράγματα στην πορεία. Μετά υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 20 του μήνα Κυριακή και στις 23 το παιχνίδι το εξαναβολής με τη Λαμία στο Αλκαζάρ. Και ολοκληρώνει το πρώτος γύρος. Εκεί θα έχουμε ένα πρώτο συμπέρασμα το πού βρίσκονται βαθμολογικά οι ομάδες μας. Για να μπορούμε να συζητήσουμε κιόλας. Γιάννη, ναι, μπορείς να μου πεις... Να μην ξεχάσω και μπασκετικά, γιατί αφήσαμε ότι ήταν μια τρίτη ήττα για την ομάδα της Λάρισας. Βαριά ήττα στη Ρόδο από τον Κολοσσό 90-64, ωστόσο υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά, διότι είχαν 35 μέρες να παίξουν σαν ομάδα η Λάρισα, 35 μέρες. Και 7 παίκτες ταλαιπωρήθηκαν με τον κορονοϊό, προέρχονταν από διαρκείς καραντίνες. Για δώσ' μας λίγο τις σωστές απαντήσεις. Μια διευκρίνηση, Αποστόλη. Ναι. Γιατί είχε βγει ο κύριος Πέτρο. Εγώ την πληροφόρηση την έχω από τη διοίκηση, έτσι. Αυτή είναι καραντή η πληροφόρηση, δεν χωράει τίποτα. Μα το γεγονός ότι δεν το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ο κύριος Πέτρου, δεν θέλω να πω τίποτα, είναι επιβεβαίωση για όσους έχουν μια δημοσιογραφία. Και αυτό, επειδή έγραψε ένας Αυστριακός ή Αρμένιος, είναι σε δεμπάκ Ιταλός. Το ξεκαθαρίζω. Σπυρό, δεν θα λες τις πηγές σου ποτέ. Δεν είπα πηγές μου, είπα ότι είχα πληροφόρηση. Τη διοίκηση. Τώρα γιατί να... Όχι, ενδεχομένως να υπήρξε κάποια αμφισβήτηση. Απλώς... Δηλαδή υπάρχει κάποιος τηλεθεατής, πες μου έστω και αν νομίζεις... Εσύ το έθεσες το θέμα, όχι ο τηλεθεατής. Που δεν... Τέλος πάντων, πάμε, έληξε. Δεν πίστεψε εσένα. Πάμε παρακάτω. Όπως είπε ο Γιάννης, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Γιάννη, οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που έδωσες είναι... Ο Λαρισαίος διαιτητής που έπαιξε στην... Τη γιορτάζει σήμερα. Γιόρταζε χθες μάλλον. Ναι, το Ιου Νικολάου, ναι. Ποιος είναι? Ο Σπύρος τον ξέρει.
Πες το. Η απάντηση σωστή είναι... Η απάντηση σωστή είναι Τιμολέον Νικόλαος Λάτσιος. Έχει δύο ονόματα και επειδή το Τιμολέον δεν υπάρχει ουσιαστικά, γιορτάζει τον Αγίων Πάντων, χρησιμοποιεί το δεύτερο, τον Νίκος, για γιορτάζει, να... Γιορτάζει πάντα του Αγίου Νικολάου. Έχει δύο έτσι ονόματα. Ποια έτσι είναι η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΛ στην Super League? Είναι στην πρώτη εθνική, 1981-82 περίοδο, στο ουδέτερο γήπεδο των Τρικάλων, 8-2 την Καβάλα. 8-2 την Καβάλα, το έχουν βρει και αυτό. Και ποιος είναι ο νεαρότερος Θεσσαλός διαιτητής που σφύριξε αγώνες στη Super League? Δεν τον ξέρετε. Γιώργος Δαλούκας. Γιώργος Δαλούκας. 26 χρονών. Και αυτό το γράφουν όλοι εδώ. Ποιο ήταν το πρώτο μάτς που σφύριξε ο Δαλούκας, ξέρετε? Όχι, ποιο? Δήμητρα Ευξηνούπολης, κάτω Λεχόνια. Α, λες τοπικό. Τοπικό. Γάμα Εψ. Ναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, ποιες ομάδες από τις ερασιτεχνικές της ΕΠΣ έχουν παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες? Φυσικά είναι ο Ρήγας Φεραίος, φυσικά είναι ο Τοξότης, Βόλου που έχουν παίξει στη Β' Εθνική και έχει παίξει και ο Ηρακλής Βόλου την περίοδο 63-64 στη Β' Εθνική. Δεν ήταν τότε επαγγελματική, ήταν ημι-επαγγελματική, αλλά θεωρείται επαγγελματική κατηγορία. Το βρήκαν την σωστή ερώτηση πάρα πολύ. Και αν έρθουν, εδώ δεν βλέπω όμως καμία απάντηση. Αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά δύσκολη. Αν έρθουν όλα τα αποτελέσματα 0-0. Ναι, ο κύριος που είπε ναι, είναι η σωστή απάντηση, αλλά δεν την έχει τεκμηριώσει. Αν έρθουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ΑΕ 0-0, θα υπάρξει πρωταθλητής? Φυσικά και θα υπάρξει πρωταθλητής. Στην ΑΕ Εθνική θα είναι πρωταθλητής η ομάδα που έχει την καλύτερη βαθμολογία στο ranking της UEFA. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση, γι' αυτό το ήρεμα το λέει ο άνθρωπος. Έχει ο Πανετολικός λέει απουσίες. Ποιο? Ήρεμα μιλάει ο άνθρωπος. Έχει και ο Πανετολικός απουσίες. Έχει. Ναι. Και μετά τι, κάναμε ρεπορτάζ Πανετολικού εμείς και δεν το αναφέραμε? Ο κύριος Γιώργος εδώ λέει στο 832, εάν όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος λήξουν 0-0, ο πρωταθλητής θα βγει μια κλήρωση. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Αυτό όχι. Προβλέπετε που σας αποστόλει, ε? Η κλήρωση. Κοιτάξτε, για να δώσετε τη σωστή απάντηση, θα πρέπει να πάτε στον ΚΑΠ. Το έχουμε ψάξει αυτό, Γιάννη. Άμα το έχετε ψάξει, εντάξει. Δεν λέω όχι. Λοιπόν, ένα τηλεφώνημα θέλουμε, έναν τηλεθεατή να μας δώσει από το 1 έως το 52. Ήταν 52, η συμμετοχή σας ήταν πάρα πολύ, μεγάλη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Να μας δώσει 5 αριθμούς. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. 5 αριθμούς από το 1 έως το 52. 3. Το 25. Ναι, 2. 42. Ναι. 1. Και 17. Και 17. Χρειάζεται άλλο? Όχι, σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Μπορεί να βγούμε, στην εκπομπή. Ναι, τι θέλετε, ναι. Ευχαριμένος είστε. Είστε στον αέρα, έχετε βγει ήδη. Ναι, δεν ακούγουμε, όμως δεν με ακούνε. Σας ακούνε όλοι, σας πληροφορώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας πρώτα σε όλο το πάνελ. Ναι. Ναι. Καλημέρα σας σε όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Είμαι περίλικας από τη Λάρισα, τηλεφωνώ. Από? Και από Λάρισα, από εδώ. Από Λάρισα, ωραία, και θέλω ωραία. Να μιλήσω με τον κύριο Καλογιάννη. Μιλάτε ήδη. Κύριε Καλογιάννη, όχι ότι θέλω να σας υποδείξω και εσάς και τη διοίκηση και τον κύριο Κούγια. Όλους σας αγαπώ, σας σέβομαι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Την ομάδα την αγαπούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι το γνωρίζετε κι εσείς
και ο πρόεδρος, ο κύριος Σκούγιας, ότι γιατί να μην πάρουμε ένα καλό center back, ένα πάρα πολύ καλό half και ένα πάρα πολύ καλό center for. Θα μου πείτε πού θα τα βρούμε ή χρειάζονται πολλά χρήματα. Εάν έχουμε αυτό τον κορβό, τον οποίο και εσείς τον γνωρίζετε, ότι εγώ θα κάνω τον έξυπνο τώρα, γύρω όλους τους άλλους τους οποίους έχουμε, νομίζω η ομάδα θα γίνει και ενδεχομένως με την ερώτηση αυτή που κάνω εγώ, ίσως και άλλοι φίλαθροι να έχουν αυτή την απορία. Δεν ξέρω αν έχετε... Όχι ότι δεν το γνωρίζετε και δεν το ξέρει και ο πρόεδρός μας. Δεν γνωρίζω αν έχετε πληροφορηθεί, αλλά σχεδόν τα είπατε όλα, διότι οι παίκτες που θα αποκτηθούν μέσα στο Δεκέμβριο για να είναι έτοιμοι με την έναρξη του Γενάρη θα είναι ένας στόπερ, ένας playmaker, ένας μέσος και ένας φορ. Ακούσατε? Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ήθελα να σας πω και κάτι προσωπικά για σας. Εκτός το ότι είστε ήρεμος, πρέπει να έχετε και στο μάχη πάρα πολύ καλό για να αλέθετε όλες τις χασμουμάρες και όλα τα πράγματα που ακούτε. Είμαι ιδιαίτερα ευστραφής, έχω στο μάχη. Ορίστε. Είμαι ιδιαίτερα ευστραφής, λέω, έχω στο μάχη μεγάλο. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, γιατί εμείς όταν μιλάω με ένα φίλο μου, το μόνο που λέμε, ΑΕΛ, φόρτσα, τίποτε άλλο. Να είστε καλά. Και την αγαπάμε την ομάδα πάρα πολύ. Όποιος την αγαπάει, έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρεται. Να είστε καλά, να είστε κύριε Αϊλουά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, μπορείς να μην δώσεις την ψυχή σου για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους ναι, πάρα πολύ. Πάρα όχι, πολύ βέβαια. Όχι βέβαια. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα. Φυσικά και πρέπει να δώσεις όλη την εκμάδα της... Είναι από αυτούς που αγαπάνε την ΑΕΛ, Γιάννη. Της προσωπικότητάς σου, ξέρω εγώ, την ψυχή σου την ίδια για αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος που έχει 8-32 στα τρία τελευταία είναι ο ένας νικητής. Ο κύριος που έχει 806 είναι ο δεύτερος νικητής. Ο κύριος που έχει το 571 και λέει ότι είναι ο Βαγγέλης από τη γλώσσα Σκοπέλου είναι ο τρίτος νικητής. Ο τέταρτος νικητής είναι ο κύριος που έχει 635. Βάζει το 8-2 με την Καβάλα. Και ο κύριος που έχει 806 είναι ο πέμπτος νικητής. Λέει Λάρισα Καβάλα 8-2 και Λάρισα Εθνικός 9-0. Αλλά ήταν το παιχνίδι αυτό με ερασιτέχνες. Δεν μέτρια, ακυρώθηκε αυτό το παιχνίδι. Ακυρώθηκε αυτό το παιχνίδι. Αυτοί είναι οι κύριοι με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε κι εμείς μαζί τους. Το τιμολέο Νικόλος Λάτσος το βρήκε κάποιος? Εγώ πάντως δεν το, ότι είχε δεύτερο όνομα δεν το ήξερα. Όχι. Μα του Αγίου Νικολάου γιορτάζει το τιμολέο. Ναι, αλλά εγώ το τιμολέο, τον Νικόλαος δεν το ήξερα. Ένας... Το δηλώνω δημόσια. Να είναι καλά ο πρόεδρος, χρόνια του πολλά, δάσκαλος. Ήταν, Λάτσιος, είναι και Λάτσιος το έδωσε ένας, το 294, αλλά τον βάζει Γιάννη μπροστά. Αλλά Λάτσιος, εμείς... Εντάξει, παραβλέπουμε τον Γιάννη και το θεωρήσουμε σωστή την απάντηση. Γιάννη είναι ο γιος ο αείμνηστος. Γιάννης είναι ο γιος. Ο γιος ο αείμνηστος. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώσαμε. Καλή επιτυχία στην ΑΕΛ αύριο. Εμείς θα τα πούμε με υγεία την άλλη Κυριακή. Και μην ξεχνάτε, η Κυριακάτικη Αρένα θα είναι εδώ. Να είστε κι εσείς. Και αυτό. Πάντα.